θα δω στην επιρρευνογημένη. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, όταν εξετάζουμε τη σύγχρονη επιστήμη όπως αυτή διαμορφώθηκε από επιστήμονες σαν τον Λαμάρ και τον Δαρβίνο, βλέπουμε την αντίθεση και θα έλεγα την αφόρητη ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ επιστήμης και θρησκείας σε θέματα που αφορούν τα βασικότερα προβλήματα της ύπαρξης και της γνώσης. Γι' αυτό, νους φωτισμένος και λογικός δεν μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα παρακαλώ πολύ. Γι' αυτό, νους φωτισμένος και λογικός δεν μπορεί ταυτόχρονα να δέχεται και το ένα και το άλλο. Και πρέπει να επιλέξει μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Τα λόγια αυτά τα έγραψε πολλά χρόνια πριν ένας γνωστός γερμανός ζωολόγος, θερμός οπαδός του Δαρβίνου, ο Χέκελ, στο βιβλίο του «Τα μυστικά του κόσμου», που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και όπως φαινόταν απέδειξε ότι η πίστη είναι ένας παραλογισμός. Λέει λοιπόν ο Χέκελ ότι κάθε άνθρωπος με φωτισμένη διάνοια πρέπει να διαλέξει μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και να ακολουθήσει είτε το ένα είτε το άλλο. Και θεωρεί απαραίτητο να αρνηθούν αυτοί οι άνθρωποι τη θρησκεία, διότι ένας άνθρωπος λογικός δεν μπορεί να αρνηθεί την επιστήμη. Πραγματικά είναι αυτό απαραίτητο? Όχι, καθόλου. Διότι γνωρίζουμε ότι πολλοί και μεγάλοι επιστήμονες ήταν ταυτόχρονα και πολύ πιστοί άνθρωποι. Τέτοιος ήταν και παράδειγμα ο Πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος, που έθεσε το θεμέλιο όλης της σύγχρονης αστρονομίας. Ο Κοπέρνικος δεν ήταν μόνο πιστός, αλλά ήταν και κληρικός. Ένας άλλος μεγάλος επιστήμονας, ο Νεύτων, πάντα όταν έλεγε τη λέξη Θεός, έβγαζε το καπέλο του. Ήταν πολύ πιστός άνθρωπος. Ένας μεγάλος βακτηριολόγος της εποχής μας και σχεδόν σύγχρονός μας, ο Παστέρ, που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης βακτηριολογίας, όλα τα επιστημονικά του έργα άρχισε με τη θερμή προσευχή του στο Θεό. Και ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Κρυμαίας, όπως ξέρετε, πριν να χειρουργήσει με το βάδο, σημείωνε στο σώμα του ασθενούς το σύμβολο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Θα τολμούσε λοιπόν ο Γέκελ που ανέφερα στην αρχή να ισχυριστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φωτισμένη διάνοια επειδή πιστεύουν στον Θεό? Τι συμβαίνει λοιπόν? Γιατί και σήμερα υπάρχουν και τους γνωρίζομαι μερικοί επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου που είναι πολύ πιστοί άνθρωποι. Για τη θρησκεία δεν την αρνούνται όλοι οι επιστήμονες, αλλά μόνο ένα μέρος. Ένα μέρος τους που έχουν τρόπο σκέψεως όμοιο με αυτό που είχε και ο Γέκελ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στην ύλη και αρνούνται δυστυχώς τον πνευματικό κόσμο, δεν πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή, δεν δέχονται την αθανασία της ψυχής και βεβαίως δεν δέχονται την Ανάσταση των νεκρών. Λένε ότι η επιστήμη τα
καταθέτουν όλα. Ότι δεν υπάρχει στη φύση μυστικό που η επιστήμη δεν μπορεί να ανακαλύψει. Εμείς τι μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά, την απάντηση θα μας τη δώσει απόψε ένας εκλεκτός θηρικός, ένας θαυμάσιος επιστήμονας και έμπειρος ιατρός, ο οποίος την κάνει πνευματικό τέκνο το εγνής του πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου, ο αγαπητός αδελφός και συντουργός, ο πατήρ Γεώργιος Ρουσάκης. Ένας θαυμάσιος θηρικός, τον οποίο γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια και τον συμπαθώ για την σοβαρότητα, την σεμνότητα, την επιστημονικότητα και την αγάπη που έχει και για την επιστήμη του ως ένας έμπειρος ιατρός, μάλιστα είναι και διευθυντής του Πολυαλένιου Πνευματικού Νοσοκομείου Ερυθρός Σταυρός και απόψε είναι προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Διονυσίου, ο οποίος λόγω υποχρεώσεών του είχε μεταφέρει την χάρα της Οσίας Υπομονής στην Άρτα και πριν από λίγο επέστρεψε και είναι πολύ κουρασμένος και απόψε θα τον προσωπήσω εγώ και έχω λοιπόν αυτή την εξαιρετική τιμή και την ευλογία να απαντήσει στο θέμα της αποψινής εισηγήσεώς του που το ανετέθη επιστήμη και θρησκεία. Πατέρα Γεώργη, να βρίσκομαι και εγώ ανάμεσά σας για να αναπτύξουμε έτσι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές φαίνεται ότι περικλεί μια σύγκρουση. Υπάρχει όντως σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Το ερώτημα θα ήταν δοκιμότερο εάν το διατυπώναμε με την ερώτηση αν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και πίστεως, όπως το έθεσε άλλωστε και ο πατήρ Άγγελος στην εισαγωγή. Γιατί η θρησκεία θα λέγαμε ότι περιορίζει το φαινόμενο της πίστεως. Γιατί η θρησκεία πλέον αρχίζει να περιορίζει την πνευματική ζωή στην οποία τελικώς θα πρέπει να καταλήγει η πίστη. Άρα λοιπόν το ερώτημα θα έλεγα υπάρχει συμβατότηση ή ασυμβατότηση μεταξύ επιστήμης και πνευματικής ζωής. Γιατί η πνευματική ζωή, δηλαδή η ζωή την οποία ζούμε μέσα στην Εκκλησία ως μέλη Χριστού είναι ακριβώς αυτή η πνευματική ζωή. Είναι αυτή η ζωή την οποία ζούμε μέσα στην Εκκλησία και σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού είναι σύμφωνη με την επιστήμη. Διαφωνεί η επιστήμη σε αυτόν τον τρόπο ζωής. Θα λέγαμε ότι η έκφρα μεταξύ επιστήμης και πίστεως είναι μια παρεξηγημένη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που ξεκίνησε με οξύ τρόπο τον 17ο και 18ο αιώνα. Αυτό ξεκίνησε από τη Δύση, να μου πείτε βέβαια τότε στην Ανατολή ήμασταν σε μια κατάσταση υποδούλωσης και δεν είχαμε την πολυτέλεια να ασχοληθούμε με αυτά. Στην Δύση όμως, που είχαν οι άνθρωποι την πολυτέλεια να ασχοληθούν με τις συγκρούσεις και με θέματα τέτοια και κυρίως αυτά παρενέβαινε ουσιαστικά και η κοσμική εξουσία και η επιβολή της θρησκευτικής πάνω στην κοσμική εξουσία, στον 17ο και 18ο αιώνα υπήρξε πραγματικά αυτή η αντίθεση. Από εκεί ξεκινάει η έκφρα. Και αυτό οφείλεται αρκετά στις αγκυλώσεις που είχε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία ήθελε να έχει άποψη και για θέματα στα οποία δεν εγνώριζε και τα οποία επαρκώς δεν μπορούσε να ερευνήσει. Είναι φυσικό πάντως ο πιστός να διερωτάται εάν και πόσο υπάρχει πολλές συμβαστή ή αν συγκρούεται η επιστήμη με την χριστιανική δασκαλία. Και όπως είπαμε, η χριστιανική δασκαλία πάντοτε εκφράζεται ως πνευματική ζωή του πιστού. Το να ακούει κανένας κάτι και να το έχει ως μια θεωρία μέσα του, δεν έχει, θα λέγαμε, κανένα νόημα, αν δεν το ζει. Και εδώ βλέπουμε τον Γαλιλαίο ενώπιον τη σειρά εξετάσεως, που είναι ένα κλασικό παράδειγμα μια ανόητη σύγκρουση μεταξύ Εκκλησίας και επιστήμης. Την οποία βέβαια το άδικο το είχε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Οπότε προς το ερώτημα υπάρχει πραγματική σύγκρουση. Αν θέλουμε να εξετάσουμε αντικειμενικά το θέμα, η καθαρός επιστημονική πλευρά δείχνει, η καθαρός επιστημονική πλευρά, για να το εξετάσουμε την επιστημονική του πλευρά, δείχνει ότι σημεία συγκρούσεως δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μα δεν θα πει κανένας. Πώς αυτά όμως υπάρχουν.
δεν πάθουν όταν η επιστήμη δεν προσπαθεί να υπερδιπλώνει άλλες. Ή ακριβέστερα, όταν οι επιστήμονες, οι γράμματες της επιστήμης δεν προσπαθούν να δώσουν επιστημονική κάλυψη στις προσωπικές τους απόψεις, στις βιοθεωρίες και γενικότερα σε αυτά τα οποία εκείνοι ενδόμηχα πιστεύουν και τα οποία πολλές φορές προέρχονται τι, από την απολυτοποίηση του, των απόψεών. Γιατί ο δογματισμός δεν υπάρχει τόσο πολύ. Αυτό το βλέπει κανένα στην επιστήμη, όπου στις θεολογικές επιστήμες, στην θεολογία. Δεν υπάρχει τόσο. Υπάρχει πάρα πολύ δογματισμός και στην επιστήμη. Γιατί όταν κάποιος ανακαλύψει κάτι, τότε ταυρώνεται πίσω από αυτό και θεωρεί ότι αυτός έχει απόλυτο δίκιο και κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει δίκιο εκτός από αυτό. Είναι ανθρώπινο αυτό. Αυτό λοιπόν συμβαίνει όταν είπαμε ο επιστήμονας αρχίζει τι να κάνει, να ιδεολογικοποιεί την θέση του. Ο όρος επιστήμη προέρχεται από το ίδιο επίστημα. Επίστημα σημαίνει γνωρίζω καλά. Πρακτικά όταν λέμε επιστήμες εννοούμε τις φυσικές επιστήμες. Φυσικές επιστήμες λέγονται επιστήμες εκείνες οι οποίες στηρίζονται στο πείραμα και την παρατήρηση. Όταν λοιπόν υπάρχει κάποιο φυσικό φαινόμενο στη φύση που μπορούμε να το αναπαράγουμε, αυτό είναι το πείραμα, και να το παρατηρήσουμε. Να καταγράψουμε δηλαδή με διάφορους παραμέτρους τα διάφορα στοιχεία αυτού ακριβώς του φαινομένου, το οποίο ως πείραμα επαναλαμβάνουμε στο εργαστήριο ή οπουδήποτε. Πρόκειται λοιπόν για την επιστήμη ως προϊόν της του ανθρώπινου νόους. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ερευνά. Το μυαλό του ανθρώπου είναι εκείνο το οποίο ερευνά. Το μυαλό του ανθρώπου είναι εκείνο το οποίο τυραναφίζεται. Και αυτό αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του στοιχείου του ανθρώπου, του κατηγόρα. Διότι μέσα στον άνθρωπο ο Θεός επίτευσε ακριβώς το νου, δια του οποίου πειραματίζεται και παρατηρεί ο άνθρωπος. Το δέκατη κόλλα είναι ένα βήμα το οποίο, ή μάλλον που καλύτερα λέει, είναι μια προϋπόθεση για να προηγηθούμε προς το πυθομοίωση. Δηλαδή την καταχάρη θέωση του ανθρώπου. Εδώ είναι ο πλαστικός λόγος που δημιουργεί. Το καθομοίωση λοιπόν είναι και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Είναι ο σκοπός του πνευματικού αγώνα του πιστού. Όχι, ο πιστός δεν επιδιώκει απλά την δική του βελτίωση. Το ηθικό ζήν, το να ζει κανένας ηθικό βίο, είναι πράγματι καλό. Αλλά δεν πάβει να είναι και αυτό ένα μεταπτωτικό χάρισμα. Οι πρωτόπλαστοι δεν ζούσαν ηθικά, ήταν δεδομένο αυτό. Εμείς πρέπει να ζήσουμε ηθικά. Μπορεί λοιπόν η επιστήμη, ως μία, είναι το ερώτημα, ως μία από τις εκδηλώσεις του κατοικώνα, γιατί όπως είπαμε, αυτό είναι εκείνο το οποίο πειραματίζεται, αυτό επιστημονεί, για να κάνω μία λεωδεξία, το κατοικώνα επιστημονεί. Είναι λοιπόν αυτό η επιστήμη δυνατόν να συμβάλλει στο καθομοίωση. Γιατί αν δεν συμβάλλει στο καθομοίωση, τότε δεν είναι άξιστη για εμάς. Η επιστήμη δεν έχει, ούτε μπορεί να έχει, εκείνος ο οποίος θα έχει θρησκεία και πίστη θα είναι ο επιστήμονας. Αυτός ο επιστήμονας έχει πνευματική ζωή. Αυτός λοιπόν ζει κατά Θεό και κατ' επέκταση έχει και θρησκεία. Ήταν χαρακτηριστικό όμως ο λόγος του Αλμπέρτ Αϊνστάιν που λέει όσο περισσότερο με το επιστήμη, το έχω γράψει και στα αγγλικά, τόσο περισσότερο πιστεύω στο Θεό. Ήταν βαθιά πιστός ο Αϊνστάιν, να το μελετήσει κανένας. Ήταν βαθιά πιστός. Δεν ήθελε να περιοριστεί στα πλαίσια της εβραϊκής θρησκείας, γιατί ήταν εβραίος το θρήσκευμα, αλλά γενικώς πάντοτε μιλούσε για την παρουσία του Θεού ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ειρέμηση του σύμπαντος. Θεωρούσε ότι ένας επιστήμονας πρέπει να είναι πιστός για να μπορέσει να ειρεμήσει το σύμπαν. Και ο ίδιος μέσα από τον τρόπο που μιλούσε θεωρούσε ότι αυτή ακριβώς του, ακριβώς η πίστη του, είχε συμβάλει στο να προχωρήσει τόσο πολύ την επιστήμη. Γιατί η επιστήμη του Αϊνστάιν ήταν ένα τεράστιο μυαλό. Η σκέψη που είχε για όσους, και τα θυμόμαστε από τα μαθητικά μας χρόνια, να συνδέσει την ύλη με την ενέργεια και αυτή σύνδεση με την ταχύτητα του φωτός, που λέει ότι η ενέργεια είναι η μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του φωτός, ήταν μια εξαιρετικά, δηλαδή ήταν ένα σπάσιμο, θα λέγαμε, των ορίων του ανθρωπίου μυαλού. Ένας άνθρωπος, τον οποίο ανέφερε πολύ έτσι ελληνικά ο πατήρ Άνθιος, είναι ο Λουί Παστέρ. Ο Λουί Παστέρ ήταν
Και όλοι οι συνεργάτες με ήξεραν. Οπότε λοιπόν συνάντησα και αυτό παράξενο. Γιατί, γιατί στον Παστέρ οφείλονται τη σύγχρονη γνώση και τη μελέτη των μικροβίων, όπως είπε και ο Πατριάρχος. Ήταν μια επανάσταση. Σκεφτείτε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ασθενειών οφείλεται σε μικρόβια. Δεν το ξέρανε οι άνθρωποι αυτό και το νομίζετε ότι παράγοντες και υπάρχει αυτό λοιπόν και δεν μπορούσαν να προηγηθούν οι αρρώστιες αυτές. Ούτε να θεραπευτούν. Ήταν λοιπόν, θα λέγαμε, ένας άνθρωπος που άνοιξε δρόμους. Ήταν ηλικιέρι αυτός ο Παστέρ. Ανακαλύπτοντας τι, ότι ορισμένη κατηγορία ασθενειών που ήταν πραγματικά καταστροφικές οφείλονται σε μικρόβια. Άρα λοιπόν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και δεν είναι παράγοντες οι οποίοι θα λέγαμε έξω από τον κόσμο. Εξωκοσμικοί παράγοντες όπως μερικοί πίστευαν την εποχή εκείνη. Ο Παστέρ λοιπόν, όταν του λέγανε διαπίστωνε οι δικοί του άνθρωποι και ιδιαίτερα οι συνεργάτες του, ότι είστε πολύ πιστός λυκή καθηγητά, έλεγε: αν είμαι πιστός, θα ήθελα να έχω την πίστη ενός χωρικού της Βεντάλης. Του οποίου η μόρφωση του χωρικού ήταν στοιχειώδης. Υπήρχε το μεγαλύτερο ποσοστό αναλφαβητισμού στη Γαλλία, στη Βρετάνια, μια αγροτική περιοχή, η οποία τώρα βέβαια έχει εξοπλιστεί τουριστικώς, θα δείτε απομακρυσμένη. Αν δεν θα ήθελα να έχω ακόμα μεγαλύτερη πίστη, θα ήθελα να έχω μια πίστη της χωρικής της Βρετάνιας, οι οποίες κατά παράδοση οι χωρικές της Βρετάνιας δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ήσαν αναλφάβητες. Και δεν θα αποδείξει στοιχειώδη παιδεία. Δηλαδή, με αυτό το πράγμα που σου έλεγε ότι μην πλανάστε. Εγώ, ο ίδιος ήταν ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας, με τεράστια γνώση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πίστη μου είναι κάτι το οποίο θα επηρεαστεί από τη γνώση και από την επιστημονική μου οντότητα και τη θέση του επιστημονική. Γιατί ο Παστέρ ήταν πασίγνωστος από την εποχή του και θαυμαζόταν από όλο τον κόσμο το επιστημονικό της εποχής του. Αυτός ήταν ο Παστέρ και αυτή είναι η Βρετάνια. Βλέπετε κάτω. Αριστερά το χάρτη, ο οποίος είναι δείχνει ποιο κομμάτι είναι. Ένα κομμάτι με άλογο και ουσιαστικά, όπως είπαμε, με ανθρώπους οι οποίοι ήσαν αμόρφωτοι. Παρ' όλα τα αυτά, ήσαν άνθρωποι πάρα πολύ πιστοί και τους οποίους θα έπαιζε. Υπάρχει πραγματικά σύγκρουση, και αν υπάρχει σύγκρουση αυτή, έχει προεκτάσεις, δυστυχώς. Συχνά η επιστήμη υπηρετείται από πρόσωπα τα οποία απορρίπτουν την πίστη και κατά συνέπεια απορρίπτουν την πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν, τα συμπεράσματα της επιστήμης που κανονικά ως θα ήταν ηθικά ουδέτερα, εν πλούτης χρησιμοποιούμενα τα πρόσωπα αυτά καταδοκούν και με τρόπο αυθαίρετο, θα μπορούν να προκαλέσουν να είναι όχι μόνο να είναι ηθικώς ουδέτερα, αλλά να είναι και ηθικώς επιστήμη. Όταν προσπαθεί λοιπόν ο θεράποντας της επιστήμης, ο επιστήμονας, να ιδεολογικοποιήσει, όπως είπα και προηγουμένως, τις θέσεις του, δηλαδή να τις εκμεταλλευτεί προσωπικά, να τις απολυτοποιήσει, να θεωρήσει ότι είναι οι σκέψεις του, οι απόψεις του, οι απόψεις της επιστήμης γενικότερα, είναι οι μόνες αληθινές και απόλυτες, τότε και να τις προεκτείνει κιόλα στον τρόπο ζωής του, τότε λοιπόν αυτό όχι μόνο σύγκρουση μπορεί να προκαλέσει, αλλά μπορεί να προκαλέσει και τραγικές συνέπειες. Θα δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Ένα απλό πολύ παράδειγμα είναι η χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας για πολιτικούς σκοπούς έγινε ακριβώς επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι απέκτησαν την επιστήμη δεν είχαν ηθικούς φραγμούς. Και αποφάσισαν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους σκοπούς. Και εργάστηκαν γι' αυτό. Και βλέπουμε τη χρήση της στη Χειροσύμα, η οποία προκάλεσε τέτοια καταστροφή. Της οποίας μόνο η σκέψη αποτρέπει βέβαια τους ανθρώπους από το να σκεφτούν να κάνουν τη χρήση της ελληνικής ενέργειας στο μέλλον. Τώρα βέβαια θα πει κανένας ότι είναι μια θεωρία, δεν υπάρχουν πυρηνικά όπλα όπως υπήρχαν στην περίοδο του ψυχρού πολέμου. Παρ' όλα τα αυτά όμως το προστάσιο δεν έχει αλλάξει. Παραμένουν τα όπλα αυτά. Δυστυχώς είναι αφησία. Και δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο κίνδυνος. Τον ζήσαμε τη δεκαετία του 80 με τον Τσερνόμπιλ, το οποίο προκάλεσε ανεπανόρθωτη καταστροφή στον πλανήτη. Η χρήση λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας αλόγιστα ήταν ένα από τα μέτρα στα οποία, με τα οποία μετράει κανένας την αντιπροέπεια των επιστημόνων και την, θα λέγαμε την μη ηθική τους, την έλλειψη ηθικής βάσης κατά αυτούς. Τώρα, θα σας κάνω μια ιστορική αναδρομή, να δούμε έτσι τις ορισμένες τομείς. Υπήρξαν δύο επιστήμονες μεγάλοι, οι οποίοι και αυτοί δυστυχώς ιδεολογικοί.
μίλησε ιδιαίτερα ο Μονό, διδροϊκοποίησε τις απόψεις τους. Αυτή η εισαγωγή του οποίου βρήκα το DNA. Βρήκα δηλαδή την αρχή ουσιαστικά της κληρονομικότητας και θα λέγαμε την αρχή της ζωής. Γιατί εάν δεν υπάρχει, πολλαπλασιασμός των ειδών, το οποίο γίνεται μέσα στο DNA, δεν θα υπάρχει βέβαια και ζωή. Είναι αλήθεια ότι ανεκάλυψαν από την βάση του κοιτάζου, που είναι το DNA. Αυτοί λοιπόν που βρήκαν το DNA και το RNA, και αυτά είναι τα δύο μικρονικά οξέα, ιδεολογικοποίησαν την άποψή του. Αυτοί λοιπόν είπαν ότι αφού τα ανακάλυψαν, είπαν πώς έγινε το DNA. Και λέει ότι βρέθηκαν κατάλληλες συνθήκες, με πάρα πολύ ιδιαίτερες πιέσεις, θερμοκρασίες, τα στοιχεία βρέθηκαν αυτά και φτιάχτηκε το πρώτο μόλι του DNA. Το οποίο το πρώτο μόλι του DNA έπεσε στη θάλασσα και σιγά σιγά αυτό ήταν τύχη. Το να φτιαχτεί δηλαδή το πρώτο μόλι του DNA ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Μετά όμως δούλεψε η αναγκαιότητα. Γι' αυτό και το βιβλίο του λέγεται Τύχη και Αναγκαιότητα, κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Η αναγκαιότητα λοιπόν μετά έκανε το σύστημα προπλασίαση του DNA και έτσι που δημιουργήθηκε η ζωή. Πήρα λοιπόν αυτή, βγάζοντας έβγαλα συμπέρασμα από μόνο τη γνώση τη δημιουργία του DNA, έβγαλα συμπέρασμα ότι έτσι μπορεί να δημιουργηθεί η ζωή. Αυτό λοιπόν είναι ο Ζακ Μονό και ο Φρανσουά Σαρκό. Δύο μεγάλοι που έχουν αυτή τη μεγαλειονότητα. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη. Και θα λέγαμε πολύ πιο σύγχρονη και θα δημοσιοποιήσω στο πρόσωπο του μεγάλου επιστήμονα, ο οποίο δεν είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία. Μεγάλο επιστήμονα είναι ο Φράνσις Κόλινς, γιατί το 1950. Ο Φράνσις Κόλινς είναι πάρα πολύ γνωστός στους Κύπρους των γενετιστών. Είναι, θα λέγαμε, ίσως ο μεγαλύτερος γενετιστής εν ζωή τώρα στον πλανήτη μας. Ο οποίος επί της προεδρίας του Προέδρου Ομπάμα ανέλαβε την προεδρία του ΝΑΣΟ, των Επιστημονικών Ινστιτούτων της Αμερικής. Μία θέση η οποία θεωρείται ότι είναι τόσο σημαντική που πλησιάζει τη θέση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί αυτή ρυθμίζει όλες τις έρευνες γύρω από την γενετική, την τεχνολογία κλπ. Μια πάρα πολύ μεγάλη θέση. Την οποία γνωρίζω και διορίζεται και προσωπικά ορκίζεται από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρόεδρος των Ινστιτούτων Υγείας. Αυτό ρυθμίζει την πολιτική των φαρμάκων, την πολιτική των γενετικών ερευνών κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ο Φράνσις Κόλινς, ο οποίος έγραψε ένα πολύ πρώτο βιβλίο, το οποίο εξεδόθηκε το 2008, 7 ή 8, τώρα τελευταία εξεδόθηκε το βιβλίο, το οποίο λέγεται The Language of God, δηλαδή η γλώσσα του Θεού. A scientist presents evidence for belief. Ένας διεπιστήμονας παρουσιάζει τις αποδείξεις για την πίστη. Μάλιστα στο βιβλίο του αυτό είναι τόσο πιστός, είναι πάρα πολύ πιστός. Είναι απόλυτα δηλαδή έτσι εναρμονισμένος προς το πνεύμα της Βίβλου σε ό,τι αφορά τα διάφορα θέματα και της γενετικής ακόμα. Και μάλιστα ο ίδιος προτείνει, γιατί αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες είχαν πνεύμα τα γνώσεως, προτείνει λοιπόν ότι θα πρέπει λέει η βιολογία να υιοθετήσει την ελληνική λέξη βιολόγος, παίρνοντας το λόγος από το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου που είναι ο λόγος και ο λόγος προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο λόγος, διότι για τον λόγο δημιουργήθηκε ο κόσμος. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος εκπληρώνει την επιχειρία του Πατρός για την δημιουργία του κόσμου. Γι' αυτό είδαμε και στο σλάιντ ότι ο Κύριος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο δημιουργεί, να προσδιορίσουμε λοιπόν ότι ο δημιουργός όλης της δημιουργίας είναι ο βίο λόγος. Βίο με κεφαλαίο και λόγο με κεφαλαίο. Βίο λόγος. Από την ελληνική λέξη. Αυτό είναι ο Σερ Φράνσις Κόλινς, όπως είναι σήμερα. Έτσι. Και αυτό είναι δίπλα το βιβλίο του. Ο οποίος είχε πει ότι μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες των καιρών μας, και το οποίο έχει σχέση με το θέμα που αναπτύσσουμε, είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί ότι η επιστήμη και η πίστη βρίσκονται σε πόλεμο. Θεωρεί ότι είναι τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχουν συμβεί. Να θεωρήσουμε ότι η επιστήμη με την πίστη βρίσκονται σε πόλεμο. Τώρα, για να δούμε σε ορισμένα θέματα, θα σου πράσω λίγο, αλλά θέλω μερικά θέματα έτσι να τα δούμε πρακτικά. Ποια είναι η θέση της επιστήμης και ποια είναι η θέση, θα λέγαμε, της πνευματικής ζωής, της Εκκλησίας. Τώρα, πρώτο θέμα το οποίο θα πάει, είναι ένα πολύ απλό θέμα. Το θέμα της τροφής και της διατροφής.
Είναι ένα επιστημονικό θέμα. Είναι. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς την τροφή δεν μπορεί να ζήσει. Η τροφή δηλαδή απορροφιών και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την επιβίωση. Χωρίς τροφή ο άνθρωπος δεν θα υπάρξει. Θα μου πει και χωρίς οξυγόν και χωρίς υδροχάριστο. Αλλά και χωρίς τροφή πάλι δεν μπορεί να ζήσει. Τις σπουδαιότερες τροφές μας δίνει ο ίδιος ο Κύριος. Πόσες φορές γράφεται μέσα στην Καινή Διαθήκη ότι ο Κύριος μετέσχεσε τροφή, ευλόγησε την τροφή, το μεγαλύτερο θαύμα που κατέστησε, έτσι θα λέγαμε, διάσημο, ήταν το ότι ευλόγησε τους πέντε άντρους και τα δύο ψάρια στην έρευνα. Φαίνεται λοιπόν καθαρά επίσης οι σχέσεις της ζωής με την τροφή και σε ένα έτσι απλό περιστατικό στην ανάσταση της χώρας του Ιαΐου. Για να θυμηθούμε, ο Κύριος μόλις αναστέλνει το Κορίνθι, του λέει να δώσουμε μέσα να φάει. Το λέει για δύο λόγους, όπως λένε και οι ερμηνευτές. Πρώτον, για να δείξει ότι αναστήθηκε και ήταν τόσο καλά που μπορούσε να φάει, γιατί μόνο ένας άνθρωπος που αισθάνεται υγιής μπορεί να φάει, ένας άνθρωπος που δεν αισθάνεται υγιής έχει μειωμένη όρεξη. Και δεύτερον, για να δείξει ότι το πνευματικό σύστημα, το οποίο το πρώτο το οποίο αλλοιώνεται στο πτώμα, στον άνθρωπο τον νεκρό, ότι ήταν ακέραιο. Και μπορούσε λοιπόν και να φάει και να λάβει τροφή. Αλλά η τροφή είναι και η οδός δια της οποίας μετέχουν το σκοτεινό σώμα του πνεύματος. Αυτή είναι επέλεξε ο Κύριος. Να λαμβάνουμε το σώμα του ως σάρκα και το αίμα του ως κρασί. Άρα λοιπόν είναι τη μορφή τροφής. Θα μπορούσε κάτι άλλο να έρθει. Δεν αναγκαζόμαστε να ακούσουμε κάτι. Αλλά ο Κύριος επέλεξε να τρώμε τη σάρκα του και να πίνουμε το αίμα του ως τροφή. Αλλά για να δούμε και τροφή, έτσι, να δούμε και να δούμε και λίγο έτσι προς τα πίσω λίγο το θέμα, η τροφή ήταν και εκείνη η οποία διατηρούσε και γι' αυτό ίσως ο Κύριος επέλεξε το σώμα του Θεού, την Αθανασία στους πρωτοπλάστους. Αν διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου αναφέρεται η δημιουργία του ανθρώπου, μέσα στο παράδεισο διατηρούνταν δύο ψήματα. Το ένα ήταν της γνώσης του καλού και του κακού, στο οποίο δεν έπρεπε να φάνε οι πρωτόπλαστοι, διότι αν έβγαιναν θα επερχόταν ο θάνατος και η φθορά. Και το δεύτερο ήταν το δέντρο το οποίο διατηρούσε την αθανασία τους. Ήταν το δέντρο της ζωής. Υπήρχε λοιπόν ένα δέντρο στο κέντρο του παραδείσου, το οποίο έτρωγαν οι πρωτόπλαστοι και από αυτό διατηρείται η αθανασία τους. Αυτό λοιπόν το ξύλο ήταν φυτευμένο στο κέντρο του παραδείσου και όταν οι πρωτόπλαστοι φεύγουν από τον παράδεισο, διότι δεν είχαν θέση, τότε λοιπόν λέει ετάχθησαν τα χερουβή με μια φλογική νοθέα, τι είναι αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε, τα οποία θα φυλάσσουν το δέντρο της ζωής για να μην ξαναφάνε από εκείνο οι πρωτόπλαστοι. Αυτό έχει ουσιαστικό και συμβολικό χαρακτήρα. Γιατί αν διατηρείται η αθανασία στους πρωτοπλάστους, εισερχομένη της κακίας στον κόσμο, για να θεολογήσουμε και λίγο, οι πρωτόπλαστοι θα ήταν αθάνατοι και φεύγαν το κακό. Θα ήσαν δαίμονες περίπου. Φαντάζεστε ένα άνθρωπο αθάνατο να πλάνε το κακό. Και ο καλός βέβαια θέλει το κακό, το καλό διηνεκώς, αλλά και ο κακός το κακό διηνεκώς. Οπότε λοιπόν ο θάνατος ήταν το φυσικό όριο, ούτως ώστε να σταματάει κάπου. Το κακό και ψευδοσμένος ανθρώπος να σταματάει τον άδικο, αλλά να σταματάει αναπόφευκτα και το δίκαιο. Αν εν πάση περιπτώσει, το δέντρο του ξύλου της ζωής ήταν εκείνο το οποίο διατηρούσε την αθανασία στους πρωτοπλάστους. Διά της τροφής και αυτό. Αλλά η τροφή όμως έχει σχέση με τον μεταβολισμό και η τροφή, θα λέγαμε, παίζει ουσιαστικό ρόλο και στη γύρανση του ανθρώπου. Η γύρανση είναι ένα μυστήριο για αυτό το πώς το κύτταρο σιγά σιγά του ανθρώπου γυράζει. Ξέρουμε ότι όλη η ζωή διατηρείται με μια σειρά ενσυνικών αντιδράσεων, με τα ένσημα τα οποία απαιτούν ενέργεια. Η ενέργεια λοιπόν αυτή σιγά σιγά υποβαθμίζεται. Άρα όλα τα συστήματα τα ενσυνικά του ανθρώπου υποβαθμίζονται και σιγά σιγά υπάρχει το γύρας και ο θάνατος. Ο μεταβολισμός όλης της ενέργειας γίνεται μέσα στο μυτοχόρδιο και εκεί ακριβώς γίνεται η γύραση. Η γύραση λοιπόν είναι μειωμένη παροχή ενεργείας γιατί δεν μπορεί να αξιοποιήσει ο οργανισμός τις τροφές καλά. Σιγά σιγά λοιπόν γυράσει το κύτταρο, υποβαθμίζονται τα ενσυνικά του συστήματα, επέρχεται η φθορά και στο τέλος ο θάνατος. Με διαφορετικό ρυθμό και με διαφορετικό τρόπο για κάθε άνθρωπο. Ένα ουσιαστικό στοιχείο όμως, το οποίο η Εκκλησία μας θεωρεί στοιχείο ουσιαστικό της πνευματικής ζωής του ανθρώπου, είναι η νηστεία. Είναι συμβατή η νηστεία με την επιστήμη. Μέχρι κάποια χρόνια η απάντηση θα μπορούσε να είναι αρνητική. Δεν είχε όμως μέχρι τότε η επιστήμη ακριβώς
αξιολογήσει και επαρκώς την ανάγκη της κορύψεως των Ρώσων. Η πολιτική αντική ήταν κάτι το οποίο ο μέλη του κράτους το ήξερε. Οι νεότεροι όμως με την έγκριση της ιατρικής το ξέχασαν, δυστυχώς. Και δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία ούτε στη διατροφή. Ούτως ώστε η διατροφή να αποτελεί τώρα σήμερα μια αιτία πάρα πολλών νόσων. Πέρασαν πολύ σκληρά αιτία για να καταλάβει η ιατρική την αξία της διατροφής για την πρόληψη της νόσου. Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες νόσεις φθοράς οφείλονται πολλές φορές στη διατροφή του ανθρώπου. Ο ζαχαρός διαβήτης, όλοι ξέρουν τι σχέση με τη διατροφή, η αθυροσκλήτηση επίσης με την πρόληψη των κοιμηνίων, επίσης ορισμένες μορφές καρκίνου. Έτσι λοιπόν, που είναι βέβαια και αποτέλεσμα εκτός της διατροφής και κακών άλλων συνηθιών, όπως είναι το κάτω, όπως ξέρουμε. Εκτός όπως από τα μεταβολικά του σήματα, υπάρχουν και άλλα σήματα το οποίο οφείλονται και γενικώς υπάρχει καταπόληση του ανθρώπου από τη λήψη τροφής. Μια κατηγορία σε αυτό τα νεφρολογικά μου σήματα. Ξέρουμε ότι οι πρωτεΐνες τις οποίες προλαμβάνει ο άνθρωπος διασπώνται σε ουρία η οποία απομάται τα νεφρά. Όταν κανείς πάρει μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνων, τότε λοιπόν τα νεφρά κατακομούνται για να προβάλλουν το ποσοστό της ουρίας. Και εδώ και θα δείτε άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με τα νεφρά τους, βλέπετε ότι τρώνε πρωτεΐνες πάρα πολύ καλά ισολογισμένες και συγκεκριμένες ποσότητες. Επίσης, καταπολύνει και το πεπτικό σύστημα των ορισμένων της κατηγορίας τροφών. Και τα άλλα συστήματα έχουν καταλάβει επίσης την ανάγκη της διατροφής και εκείνες βέβαια με διαφορετικό τρόπο. Για μας δεν τίθεται οι περιορισμοί τους όπως έχουν οι μουσουλμάνοι και οι Εβραίοι και καθαρά, μη καθαρά ζώα ή ακόμα οι άλλες φιλοξενοί βραχμάνοι οι οποίοι δεν τρώνε τίποτε άλλο παρά μόνο χαρακτηριστικά προϊόντα και φυτικά προϊόντα, ορισμένοι δεν μόνο φυτικά προϊόντα. Η Εκκλησία μας θεωρεί ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Γι' αυτό λοιπόν έχει ορίσει περιόδους νηστείας, ούτως ώστε να συνδέσει την τροφή και την εστέρηση της τροφής με την άσκηση και την εγκράτεια. Αυτό ακριβώς κάνει ώστε ο οργανισμός του ανθρώπου να βρίσκει μία σωστή ισορροπία. Οποιοδήποτε σύγχρονο μεγάλο διατροφολόγο ρωτήσετε, θα σας πει ότι η νηστεία της Εκκλησίας και αυτό όπως είπαμε δυστυχώς το καταλάβαμε σχετικά αργά είναι μια πάρα πολύ καλά ισολογισμένη δίαιτα. Πολύ καλά ισολογισμένη δίαιτα. Ούτως ώστε κανείς να μην καταναλώνει στον κύκλο του χρόνου τεράστιες ποσότητες ούτε λιπαρών τροφών ούτε ζωικών τροφών. Οι οποίες όπως είπαμε καταπολούν και οι οποίες όμως σε ορισμένες ποσότητες είναι αναγκαίες. Άλλωστε, μελέτη που έγινε μεταξύ των μοναχών με την καταπίδρα του κολυστερόλ, να ξέρετε ότι η λιγερία του σαχάρου, τη υποζηλωμή αιμοσφαιρίνη που είναι ένα ενεργητικό του σαχάρου και τη αποτελεσματικό του θεραπεία για του διαβητικού, έδειξαν ότι είναι πολύ χαμηλότερα τα επίπεδά του από ό,τι στο μέσο πληθυσμού. Επίση, οι νόσοι στον υπέρταση τη διαβήτη αγιοπάθεια είναι σαφώ μικρότερη συνότητά του στον πληθυσμό των μοναχών από ό,τι σε άλλου πληθυσμού. Η επιστήμη λοιπόν στο συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να υιοθετήσει και αυτό γενικά αρχίζει να το κάνει τη απόψη τη Εκκλησία σε ό,τι αφορά το θέμα τη διατροφή. Και βλέπουμε του νέου Ορσίου, τον Όσιο Παΐσιο και τον Όσιο Πορφύριο. Οι οποίοι προπαγάνδιζαν πάντοτε αυτά τα πράγματα και μάλιστα ο Μπέπατη Πορφύριο, ο οποίο είχε μια έτσι ιδιαίτερη αγάπη στι θετικέ επιστήμε, που είχε ξεκινήσει φέτος και από τη θητεία του στην Πολυκλινική ως εφημερίου και διάβαζε, είχε πάει ένα γνωστό του μάλιστα, μου είχα και εμένα εντύπωση. Τώρα το λέω έτσι, ανοίγοντας μια πάρα. Το οποίο του ζήτησε ένα ρευστό διευθυνία. Ένα γνωστό φοιτητή, ο Λεγό και εκείνο, και του ζήτησε ένα ρευστό διευθυνία να το πάρει. Και μάλιστα το έτσι αυτό. Μετά έμαθα και κατάλαβα ότι ο πατήρ Πορφύριο και ότι ο ίδιο ήταν ο λιμογράφο ουσιαστικά από την κλασική έτσι, παιδεία, είχε ιδιαίτερη αγάπη στο να μελετάει φυσικές επιστήμες και ιδιαίτερα τη βιολογία και την ιατρική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα θα πούμε σε ένα άλλο μεγάλο και δύσκολο κομμάτι,
την ψυχιατρική και την πνευματική ζωή. Που φαίνεται από τον ορισμό του ότι μπορεί να υπάρχουν συγκρούσει. Πόσο συγκρούεται την ψυχιατρική με την ορθόδοξη πνευματική ζωή. Ο όρο ψυχιατρική δεν είναι ιδιαίτερα δόκιμο όρο. Γιατί περιέχει μέσα του την λέξη ψυχή. Η ίδια η επιστήμη, να ξέρετε, δεν προβαίνει στον ορισμό τη ψυχή. Η ίδια η επιστήμη τη ψυχιατρική εννοώ δεν προβαίνει. Μάλιστα στην ιστορία τη ψυχιατρική θεωρείται ότι αποτελούσε ένα αγκάθι στη μία ανάπτυξη της ψυχιατρικής ως αυτόνομης ειδικότητας, ως αυτόνομη τομέα της ιατρικής, γιατί σκόνταφταν όλοι πάνω στο θέμα ψυχή, που δεν μπορούσαν να το προσδιορίσουν. Οπότε δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι μπορεί να αποτελέσει ένα τομέα της επιστήμης, όταν δεν ξέρουμε τον ορισμό του στοιχείου το οποίο μελετάει αυτός ο τομέας. Οπότε λοιπόν είπαν ότι θα παρακάψουν το θέμα του ορισμού της ψυχής και έτσι θα προχωρήσουμε στη μελέτη των οσημάτων εκείνων, τα οποία δεν φαίνεται να οφείλονται στο νευρικό μόνο σύστημα, απλά με αφημονωσήματα για τη στοιχεία. Όπως είναι αυτό το Πάρκινσον. Ξέρουμε ότι αυτό οφείλεται σε καθαρά νευρολογικές αιτίες. Είναι η έλλειψη μιας ουσίας στον εγκέφαλο. Ήξερα και ότι είναι το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στο οποίο εμφανίζει διάφορα συμπτώματα, αλλά αυτό οφείλονται στο ότι κάποιο αγκείο ή μπούλωσε στο κεφάλι, ή αποφράχτηκε, ή έσπασε και έκανε αιμορραγία εγκεφαλική. Αυτά λοιπόν τα νοσήματα στα οποία δεν μπορούσαν να κραταγούν στα τυπικά νευρολογικά νοσήματα, αυτά τα ονομάζαμε ψυχιατρικά νοσήματα. Όλο λοιπόν ψυχή αφέθηκε χωρίς ερμηνεία και εξετάστηκαν μόνο τα νοσήματα. Άλλωστε, η λέξη ψυχή είναι κάτι το οποίο έχει πολύ σημαντική σημασία ακόμα και θα λέγαμε και στην εκκλησιαστική γραμματεία. Και στην θεία δευτερία και στην λέξη ψυχή για παράδειγμα. Όπως σας έχω βάλει τη φωτογραφία και όχι τυχαία, σημαίνει πετάνουδα. Στην αρχαία γλώσσα. Σημαίνει πετάνουδα. Η πετάνουδα ονομάζεται ψυχή. Γι' αυτό και τα φυτά τα οποία έρθουν άνθη σαν την πετάνουδα, θυμάστε το σχολείο, δεν λέμε ψυχανθή. Όπως ήταν το φασόλι, ο φασίλος. Λοιπόν, η λέξη ψυχή είναι και πετάνουδα. Αλλά η λέξη ψυχή όμως είναι τι. Είναι και όλες οι εκδηλώσεις της προσωπικότητας του ανθρώπου. Όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι σημαντικές λειτουργίες του ανθρώπου ορίζονται, θα λέγαμε, σαν ψυχή. Τόσο από τους φιλοσόφους, όσο και θα λέγαμε και από την εκκλησιαστική γραμματεία. Είναι λοιπόν ευκολότερο να αναφερθούν ιδιότητες αυτές, που προέρχονται τα στοιχεία της ψυχής και τα οποία ήταν γνωστά και στους αρχαίους, ως το λογιστικό, το βουλητικό και το θυμοειδές. Αυτά είναι, θα λέγαμε, τρεις ορισμοί, οι οποίοι ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί ούτε από τη σύγχρονη επιστήμη. Με την ψυχή συχνά ταυτίζεται και η καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Γι' αυτό λέει, στον λέω το μάθημα της ψυχής μου, και εννοώ την καρδιά οι άνθρωποι. Είναι και αυτό πραγματικά. Το λέω γιατί η λέξη ψυχή είναι κάπως παραπλανητική σε ό,τι αφορά την ψυχιατρική. Είναι πραγματικά μια επιστήμη η οποία ερευνά όπως είπα μια κατηγορία νοσημάτων. Όπως και η λέξη καρδιά, στους διαφορετικά την θεωρούν οι φιλόσοφοι, διαφορετικά αναφέρεται στο ψαλτήριο του Δαβίδ και διαφορετικά την έχουν οι καρδιολόγοι, οι οποίοι μελετούν το όργανο της καρδιάς. Έτσι. Οι σχέσεις βέβαια μεταξύ καρδιάς και ψυχής και πνευματικών εκδηλώσεων ήταν εμφανείς και στους αρχαίους. Οι αρχαίοι λοιπόν συνέδεαν την καρδιά με τα συναισθήματα, θεωρούσαν δηλαδή το νου ως το μυαλό μας, το εγκέφαλο ως κέντρο του νοός, των λογικών λειτουργιών και την καρδιά ως κέντρο των συναισθημάτων. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο, γιατί έπρεπε ότι ο άνθρωπος είναι σε χαρά, σε αγωνία, να έχει καρδί. Όταν είναι σε θλίψη, πρέπει να έχει καρδί. Η καρδιά δηλαδή ακολουθούσε τις μεταβολές των συναισθημάτων. Γι' αυτό λοιπόν και ακριβώς είχαν θεωρούσει ότι η καρδιά είναι το κέντρο των συναισθημάτων. Γιατί υπακούει στις μεταβολές των συναισθημάτων. Τώρα λοιπόν το ερώτημα είναι αμήλυτο και διατυπώνεται πάρα πολλές φορές. Τα ψυχιατρικά νοσήματα έχουν σχέση με την ψυχή όπως αυτή την ορειοδοξία. Είναι ένα ουσιαστικό θέμα. Το επόμενο βήμα του ερωτήματος είναι τι. Εάν δεν έχει σχέση με την ψυχή, τότε πώς η ψυχιατρική μπορεί να αντιμετωπίσει. Μήπως η ψυχιατρική θα πρέπει να αφήσει αυτή τη θεραπεία του ψυχικού νόσου αποκλειστικά και μόνο στην εκκλησία. Δηλαδή δεν χρειάζεται η ψυχιατρική επιστήμη. Μήπως μόνο η εκκλησία ως ιατρείο, ως θεραπευτήριο της ψυχής, όπως το εννοούμε, όπως είπαμε την πνευματική έννοια,
με την εκδήλωση όλων των πνευματικών λειτουργιών. Μήπως θα πρέπει σε αυτή να αφήσουμε τη θεραπεία των ψυχιατρικών νοσημάτων. Οπότε λοιπόν εδώ βλέπουμε ένα σημείο συγκρούσεως. Δεχόμαστε, όπως είπαμε, τον όρο της ψυχιατρικής ως ένα τεχνικό όρο, ο οποίος οπωσδήποτε αναφέρεται σε μια κατηγορία νοσημάτων στα οποία έχει λόγο η ιατρική. Στην πραγματικότητα, πολλά από αυτά τα νοσήματα έχουν, τα οποία εμείς χαρακτηρίζουμε ως βαριά ψυχιατρικά νοσήματα, έχουν σωματική και οργανική παράλληλα βάση. Με συγχωρείτε. Ορισμένα ψυχικά νοσήματα έχουν ιδιότυπη σχέση και με την ψυχή και με τον εγκέφαλο. Δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές, το όργανο το οποίο νοσεί είναι ο εγκέφαλος. Και δεν μπορεί να πει ότι η ψυχιατρική ότι ούτε μπορεί να υποκαταστήσει ούτε να υποσχελίσει την εκκλησία. Τι θέλω να πω. Δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης εδώ. Γιατί, όπως δεν τίθεται θέμα σύγκρουσης, εάν κάποιος έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα για την οποία θα πρέπει να πάρει μια θεραπεία, έτσι και όταν κάποιος έχει ένα ψυχικό νόσημα, στο οποίο ξέρουμε ότι οφείλεται σε διαταραχές του εγκεφάλου, θα πρέπει οπωσδήποτε να δεχτούμε και την θεραπεία, την ιατρική. Αλλά παράλληλα, ο κάθε ψυχικά ασθενής, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, είναι ένα πρόσωπο στο οποίο η Εκκλησία πρέπει να τιμάνει όπως τον κάθε πιστό. Δεν θα πρέπει λοιπόν ούτε η Εκκλησία να εκχωρήσει στην ψυχιατρική όλη τη θεραπεία των ανθρώπων αυτών, ούτε και η ψυχιατρική πάλι να εκχωρεί, να θεωρήσει ότι η ίδια μόνη της θα θεραπεύσει τους ανθρώπους αυτούς. Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι νοσούντες οι οποίοι και αυτοί έχουν την ανάγκη της πνευματικής ζωής. Την ανάγκη να εξομολογηθούν, την ανάγκη να δουν πνευματικό, την ανάγκη να εκκλησιαστούν, να προσευχηθούν. Όλη αυτή η πνευματική ζωή με αυτές τις εκδηλώσεις απλές που σας είπα είναι ανάγκες και για τον ψυχικά νοσούντα. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να κατηγοριοποιήσουμε λίγο τα ψυχικά νοσήματα έτσι και για λόγους εγκυκλοπαιδικής γνώσης. Το πρώτο και κυρίαρχο στο παρελθόν, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να υποχωρεί δραματικά, ήταν οι νευρώσεις. Οι νευρώσεις εμφανίζονται το 80% περίπου. Είναι η κατηγορία των ψυχικών διαταραχών που γίνονται με άγχος. Το κυρίαρχο είναι το άγχος. Αυτό λοιπόν το κυρίαρχο σύμπτωμα των νευρώσεων δεν μπορούσε να εξηγηθεί πάρα πολύ με οργανικές βάσεις. Δεν μπορούσε δηλαδή να σκεφτεί. Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις που έγιναν πειράματα και γίνονται και παρατηρήσεις. Υπήρχαν κάποιες αλλοιώσεις ορισμένων ουσιών. Αλλά παρόλα τα αυτά δεν υπήρχε επαρκής επιστημονική βάση για τις νευρώσεις. Το δεύτερο μεγάλη κατηγορία είναι οι ψυχώσεις, που είναι οι συναισθηματικές ή λειτουργικές. Συναισθηματικές ψυχώσεις είναι αυτές οι οποίες έχουν διαταραχή του συναισθήματος. Και είναι ουσιαστικά μία, είναι η μονοκατάθλιψη. Η λεγόμενη διχολική διαταραχή, αν έχετε ακούσει. Αυτή λοιπόν η μονοκατάθλιψη έχει φάσεις υπερεφορίας, υπερβολικού συναισθήματος και έχει και φάσεις πάλι υποτονικού συναισθήματος, τις καταθλιπτικές φάσεις. Σε πολλούς ανθρώπους δεν μπορούμε να δούμε αυτές τις δύο φάσεις, γιατί η μία είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με την άλλη και έτσι δεν μπορούμε να τις διακρίνουμε κάποιους. Αυτές οι συναισθηματικές ψυχώσεις είναι συνήθως μανιοκατάθλιψη. Και έχουμε και τις λειτουργικές ψυχώσεις, οι οποίες είναι με χαρακτηριστικό τη σχιζοφρένεια, όπου και έχουν διαταραχή του συνειρμού, δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη σκέψη, να φύγει από ένα θέμα και να φτάσει σε ένα άλλο με μια λογική σειρά αλληλογίες, αλλά έχει ένα σύμπλεγμα, μια σαλάτα σκέψεων και εκφράσεων ταυτοχρόνως. Αυτό λοιπόν είναι η χαρακτηριστική η σχιζοφρένεια, με διαταραχή του συνειρμού. Και έχουμε και τις οργανικές ψυχώσεις, που πιο χαρακτηριστική είναι η ψύχωση εξαιτίας του αλκοολισμού, η οποία είναι συχνή και εδώ στην Ελλάδα, διότι η μακρά χρήση της αλκοόλ, αυτή η οργανική βάση, καταστρέφει τα νευρικά κύτταρα με αποτέλεσμα να έχουμε αυτού του είδους την βλάβη. Επίσης έχουμε και τις ψυχοσωματικές νόσους, όπου είναι ψυχιατρικά νοσήματα με οργανικές εκδηλώσεις. Το άγχος ακόμη ξέρουμε ότι προκαλεί υπέρβαση. Αυτή είναι μια ψυχοσωματική κατάσταση. Και εδώ ακριβώς υπάρχει ένα πεδίο τεράστιας έρευνας. Πώς το συνέστημα και οι ψυχικές μεταβολές μπορούν να συμμετέχουν και να συνεισφέρουν σε αρρώστια. Ο βασιλιάς των ψυχιατρικών νοσημάτων που τώρα βλέπουμε στον
αρχοντικός μας δεν είναι πλέον ο άρχος, δεν είναι γλώσσες, οι αρχόντες γλώσσες, αλλά είναι η κατάθλιψη, η οποία οφείλεται και σε ένα μεγάλο μέρος και στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Εδώ είναι κάτι άλλο. Ένας πολύ μεγάλος ψυχολόγος, νευρολόγος αρχικός, αλλά μετά ψυχίατρος, ήταν ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ διατύπωσε την ιδέα του υποσυνείδητου, του ασθενείδητου, του προσυνείδητου και του συνείδητου. Είναι μόνο μια από τις καταστάσεις της ψυχής. Το υποσυνείδητο είναι αυτό το οποίο είναι, είναι κάτω από τη συνείδηση. Η συνείδηση είναι αυτό το οποίο φαίνεται στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Είναι αυτό δηλαδή, είναι οι σκέψεις, οι επιθυμίες, κυρίως οι επιθυμίες, τις οποίες έχουμε ανά πάσα στιγμή και τις οποίες μπορούμε να εκφράσουμε. Στο υποσυνείδητο είναι επιθυμίες, σκέψεις, ορμές, οι οποίες είναι κάτω από τη συνείδηση, κρυμμένες. Το ασυνείδητο είναι ακόμα παρακάτω και αυτό έχει να κάνει ακόμα και την κοινωνική βάση. Είναι αυτά τα οποία κουβαλάμε εμείς κοινωνικά από τους προγόνους μας. Και το προσυνείδητο είναι εκείνο το οποίο βγαίνει τη στιγμή εκείνη από το υποσυνείδητο και εμφανίζεται στο συνειδητό και αυτό λέγεται προσυνείδητο. Αυτό είναι ένα τμήμα του συνειδητού. Θεωρώντας λοιπόν ότι είναι θεώρησε τον Φρόιντ ότι έτσι είναι διαδρομένη η ψυχή του ανθρώπου. Και το κοινότερο και χαρακτηριστικό και καθοριστικό ένστικτο ήταν η λίπιντο, η ορμή προς βιώνηση του είδους. Αυτές όμως οι ιδέες του Φρόιντ, οι οποίες ήταν πρωτοποριακές για την εποχή του, ο οποίος έβαλε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να τα φανταστούν και να τα σκεφτούν άλλοι και να τα διαδιατυπώσουν, είναι ιδέες που είχαν στην επάνω την Εκκλησία μας. Ήταν απόψεις. Αν δηλαδή κανένας διαβάσει τον Αγάδο Ρώθεο, θα δει ότι υπάρχει το υποσυνείδητο. Εάν ρωτήσει κανένας τους ασκητές της Ελλήνης και ψάξει και δει, θα δει ότι η εργασία του μοναχού είναι το έκτος χάπτη. Δηλαδή να σκάβουν στο υποσυνείδητό τους και να βγάζουν οτιδήποτε καταπιεσμένο υπάρχει και να το απομονώνουν. Οποιοδήποτε πάθος τριφό και σιγά 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 να το θεραπεύουν. Διότι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας και τους νηπτικούς, όλοι αυτοί, σκεφτείτε, είχε διατυπωθεί πολλά πολλά χρόνια πριν. Όλοι μέσα μας έχουν ενσπέρματι όλα τα πάθη. Άρα λοιπόν στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και στο ασυνείδητο υπάρχει και ένα πάθη. Αυτό το ήξεραν οι πατέρες της Εκκλησίας. Και έρχεται, λέει, ο άνθρωπος με τη ζωή του και ο διάβολος με την επίδρασή του και φέρνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα διάφορα. Εσπέρνουν, δηλαδή στην μορφή σπόρου, και ο οποίος βγαίνει στην επιφάνεια και τον καλλιεργούμε εμείς με τη ζωή μας και ο διάβολος με τη συμβουλή. Πράγματα δηλαδή τα οποία θα λέγαμε είναι εντυπωσιακά και τα οποία στο οποίο ο Φρόιντ δεν πρωτοτύπησε. Εκείνο το οποίο έκανε ο Φρόιντ είναι να πολιτοποιήσει τις θέσεις του. Και αυτό το έκανε ώστε να έρθει και σε σύγκρουση μετά με τους μαθητές του. Η διαφορά ανάμεσα στην κλασική τώρα ψυχανάλυση και στην Εκκλησία. Γιατί ένας τρόπος με τον οποίο η σύγχρονη ψυχιατρική προσεγγίζει διάφορα νοσήματα είναι η ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυση είναι τι πράγμα, είναι η υποβολή του ασθενούς, είτε σε κατάσταση πρόσωπος είτε σε εγκόσμιος, ή όπως πια έχει σιγά σιγά καταργηθεί, γιατί έβγαλε στην επιφάνεια και πράγματα τα οποία δεν ήταν ανεξέλεγκτα, γιατί στην κατάσταση της πρόσωπος δεν μπορούσε κανείς να ελέγχει τι βγαίνει στην επιφάνεια. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση χαλαρώσεως, αφήνει λοιπόν να, και διατυπώνει όλους τους συνειδημούς που έχει, οτιδήποτε που έχει στο μυαλό του. Και ο ψυχαναλυτής από την επανάληψη των διαφόρων πραγμάτων τα οποία κάνει, αν λέει το ίδιο πράγμα πολλές φορές με διαφορετικό τρόπο, εντοπίζει τα σημεία εκείνα στα οποία υπάρχει τραύμα ψυχικό. Γίνεται λοιπόν εντοπισμός. Αλλά ο εντοπισμός αυτός δεν παρέχει κάθεση. Αντίθετα, με την ορθόδοξη προσέγγιση, η οποία στοχεύει στην κάθεση από τα πάθη, δεν κάνουμε μόνο απλώς εντοπισμό, αλλά κάνουμε θεραπεία. Αναλύομαι και κάνουμε θεραπεία. Η θεραπεία λοιπόν στην ψυχανάλυση δεν υπάρχει. Είναι απλή αναγνώριση του προβλήματος. Δεν είναι το πρόβλημα. Ενώ στην περίπτωση της μετανοίας, ο άνθρωπος αναγνωρίζει το πρόβλημά του και με την εξομολόγηση απαλλάσσεται το πρόβλημα, εκεί έχουμε θεραπεία του προβλήματος αυτού. Και αυτά τα προβλήματα τα οποία λύνονται με ψυχανάλυση, όπως είναι οι αγχώδεις νευρώσεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς εύκολα με φάρμακα ή με κάτι άλλο να το θεραπεύσει.
Εκεί λοιπόν βλέπουμε ακριβώς ότι η συμβολή, της Εκκλησίας είναι ουσιαστική. Και η σκέψη, να σου πω, ότι η ψυχανάλυση δεν προσφέρει κάτι, ούτε κάτι καινούριο μας φέρνει, αλλά απλώς αποτελεί μια διαπίστωση του προβλήματος. Είναι και αυτό επίσης μια πραγματικότητα. Άρα λοιπόν απέναντι στην ψυχιατρική, στην οποία θα θεωρούμε, την οποία δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ούτε η πανάκια όλων των ψυχικών νοσημάτων, αλλά ούτε και να τη θεωρούμε ότι είναι άχρηστη. Θα πρέπει λοιπόν να στεκόμαστε πάντοτε όπως στέκεται κανένας απέναντι στον γιατρό του όταν θέλει τη βοήθειά του. Και η βοήθεια την οποία μπορεί να προσφέρει η ψυχιατρική επιστήμη είναι ουσιαστική σε ορισμένα νοσήματα, αλλά είναι, θα λέγαμε, αναποτελεσματική σε άλλα, στα οποία η Εκκλησία έχει πάντοτε θέση. Και έχει θέση ακόμα και σε οποιοδήποτε νόσημα. Γιατί? Γιατί είπαμε ότι ο ψυχιατρικός ασθενής είναι και αυτός και ένας κειμενόμενος πιστός. Αυτός είναι ο Φρόιντ και αυτός εκεί ο Καραπές που βλέπετε ήταν το ανάκηδο πάνω στον οποίο ξάπλωνε οι ασθενείς του και τους υπέφερε σε ψυχοθεραπεία, σε ψυχανάλυση μάλλον, αυτή την ανάλυση. Η ψυχανάλυση είναι το στοιχείο της ψυχοθεραπείας. Αναλύει κανένας, όπως είπαμε, τα διάφορα, τους διάφορους συνδυασμούς που έχει και διατυπών και δι' αυτό υπάρχει η θεραπεία. Αλλά η ψυχική νόση, όπως είπαμε, για να τελειώσουμε, υπάρχει και ένα σημαντικό σωματικό υπόστρωμα. Ένα τέτοιο υπόστρωμα, στο οποίο υπόστρωμα μπορούμε να παρέχουμε και φαρμακευτικά. Ένα παιδάκι το οποίο προσέρχεται είναι ένα συνδεχόμενο στο νοσοκομείο. Βλέπετε το αρχαιολάκι που φοράει. Αλλά ήταν πολύ έτσι χαρακτηριστικό γι' αυτό. Τώρα, θα ρωτήσει κανένας, υπάρχει σχέση μεταξύ του πειρασμού και της ψυχικής νόσου? Γιατί βλέπουμε πολλές φορές ψυχασθενείς ανθρώπους να εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα. Βέβαια, ο διάβολος προσπαθεί κάθε άρρωστο και κάθε μορφή αρρώστιας να την εκμεταλλευτεί. Και είναι προφανώς ότι και τον ψυχικά ασθενή προσπαθεί και εκείνον να τον επηρεάσει. Και σε εκείνος θα έχει πειρασμούς. Γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιεί ο διάβολος και τις σωματικές νόσους, αλλά και αυτές που λέγονται ψυχιατρικές νόσους, προκειμένου να οδηγήσει τον άνθρωπο στα αμαρτία. Γι' αυτό και υπάρχει ανάγκη να πειμάξει ως πνευματική ζωής και ο ψυχικά άρρωστος. Η κάθε αρρώστια έχει την πνευματική διάσταση και επηρεάζει γενικότερα τη στάση της ζωής του κάθε ανθρώπου. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο δεν θα σταθώ πολύ, είναι, γιατί δεν έχει και νόημα, είναι η σχέση μεταξύ ψυχικής νόσου και δαιμονισμού. Παλαιότερα υπήρχε πάρα πολύ έντονη η άποψη ότι πολλές ψυχικές νόσεις ήταν δαιμονικές εκφράσεις. Όπως είπαμε, οποιαδήποτε ψυχιατρική νόση, οποιαδήποτε αρρώστια να έχω, την απλή γρήπη μέχρι το οποιοδήποτε βαρύ νόσημα, ο διάβολος προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο διάβολος, ούτως ώστε να μας δημιουργήσει και εμάς πρόβλημα. Αυτή είναι η επιθυμία του. Άρα λοιπόν, καμία αρρώστια δεν φεύγει από το στόχο του διάβολου. Πολύ περισσότερο, όπως είπαμε, και οι νόσοι, οι ψυχιατρικές. Υπάρχουν όμως και μερικά παραδείγματα ανθρώπων, οι οποίοι όντως έχουν επίδραση του κοδιού. Αυτό είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Και μάλιστα τη μεγαλύτερη, έτσι θα λέγαμε, έρευνα εδώ στον χώρο μας, αν και δεν πήραμε ιδιαίτερη έκταση, είχε κάνει ο καθηγητής Πατρίκιος. Αυτός ήταν μέχρι το 80 περίπου καθηγητής νευρολογίας εδώ στο Πανεπιστήμιο. Τότε που οι νευρολογοί και οι ψυχιατρικοί ήσαν αλληλοεπικαλυτώντες διδυτικότητες και δεν είχαν διαχωριστεί μεταξύ τους. Ο Πατρίκιος λοιπόν, ο οποίος έρευνε πολύ, και όποιος Πατρίκιος έρευνε πολύ κόσμο, είχε μερικές περιπτώσεις που ήταν δύσκολες ψυχιατρικά. Δεν μπορούσε να τις εντάξει, αν ήταν πανιοκατάθλιψη, αν ήταν σχιζοφρένεια. Είπαμε ότι η σχιζοφρένεια έχει παραλήρημα, δηλαδή διαταραχή του συνειρμού, το παράλληλο του ήταν παράξενο. Και γι' αυτό λοιπόν λέει ότι κάτω από το εξεταστικό του κρεβάτι είχε, δεν θυμάμαι, αν είχε την καινή διαθήκη ένα σταυρό. Και υπήρξαν μερικές περιπτώσεις, λίγες, αλλά υπήρξαν, που μερικές τις οποίες ζήτησε να ξαπλώσει το κρεβάτι, κατάλαβε ότι υπήρχε κάτι από κάτω. Ήταν μια πολύ απλή κίνηση την οποία έκανε και αυτό το εντυπωσίασε. Και το έχει δημοσιεύσει το γεγονός. Δεν έτυχε βέβαια τόσο πολύ μεγάλη, έτσι θα λέγαμε, δημοσίευσεως, αλλά είχαν κατάλαβε ότι κάτω από το μαξιλάρι κάτι υπήρχε. Που σημαίνει ότι η ψυχική νόση στην οποία είχαν δεν ήταν αμυγής και κάποιας δαιμονικής επιδράσεως. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Θα πει κανένας στην εποχή του Χριστού, γιατί ήταν τόσο πολύ
οι δαιμονισμένοι. Κάποιοι ίσως, για να σας το πω έτσι λίγο έτσι, πειρακτικά, κάποιοι μπορεί να μην ήταν αυτοδαιμονισμένοι και να είχαν μια ψυχική νόσο. Αλλά οι πατέρες λένε ότι την εποχή του Κυρίου ο διάβολος καταλάβαινε ότι πλησιάζει η ώρα του και γι' αυτό είχε δώσει όλες τις δυνάμεις, γι' αυτό και εμφανιζόταν πάρα πολύ δαιμονισμένοι. Οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν θα είσαι δαιμονισμένοι. Όπως όλοι όσοι διαγνώσκονται με λέπρα και τους έβγαζαν έξω από την κοινωνία, δεν θα είσαι λεπροί. Γιατί λέγονται με τι θεραπεύονταν. Θα γινόταν και φάγονται και τότε. Αλλά και μερικές δερματολογικές νόσεις που είχαν χαρακτηριστεί ως λέπρα θα θεραπευόταν γιατί δεν ήταν λέπρα. Συνέβαιναν αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι γεγονός ότι ο διάβολος πραγματικά είχε δώσει, θα λέγαμε, όλη τη δύναμη την εποχή της παρουσίας του Κυρίου στον κόσμο. Μέχρι την Ανάσταση του Κυρίου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα και για να τελειώσει το θέμα αυτό είναι να μην μπαίνουμε στη σκέψη ότι η ψυχιατρική νόσος είναι αποτρεπτικό προς τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι μια οποιαδήποτε αρρώστια την οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και να γίνει άγιος. Αυτό ίσως σε μερικούς να μην ακούγεται λίγο παράξενο. Δεν είναι όμως έτσι. Τα ψυχιατρικά νοσήματα, όπως είπαμε, η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια είναι νοσήματα τα οποία συνδέουν τον άνθρωπο. Τα οποία εκμεταλλεύονται στον ίδιο διάβολο, αλλά συνδέουν τον άνθρωπο που μπορεί να συμβεί και στον αγιότερο άνθρωπο. Και δεν αποτελούν αποτρεπτικό προς την αγιότητα. Θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, την Αγία Ολυμπιάδα. Η Αγία Ολυμπιάδα ήταν μια μαθήτρια του Ιερού Χρυσοστόμου. Την οποία, αν διαβάσει κανείς τις επιστολές της, έχει 23-27 θυμάμαι. Επιστολές προς την Ολυμπιάδα του Ιερού Χρυσοστόμου, τις οποίες απείλασε και ο Χρυσόστομος πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στις 6 εξορίες. Και παρόλο το ότι κινείται από μέρος σε μέρος του ίδιου σε ασθενική υγεία, παρόλα αυτά έγραφε στην Ολυμπιάδα και της έλεγε προσπαθούσε να την τονώσει, να της πει ότι ήταν καλή. Πράγμα παράξενο για τον πνευματικό πατέρα να λέει στην αρχή. Λέει στα τόσα πράγματα, στο σοκαρί, τη λέει να ακούει του γιατρού τη. Θέλει να κρατάει το σώμα τη, λέει γερό, διότι σε ένα ασθενικό σώμα ευκολότερα υποκλεί του πειρασμού κλπ. Λοιπόν, και προσπαθεί να τη βοηθήσει στη θεραπεία και κυρίω τη λέει να ακούει και τι συμβουλέ τότε των ιατρών τη. Από όλη την περιγραφή αυτή, αν διαβάσει κανένα, θα καταλάβει ότι η Ολυμπιάδα είχε μάλλον κατάθλιψη. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μια υγεία της Εκκλησίας. Λοιπόν, όσο το, και τέλος, όσο το ψυχικό νόσημα, όσο βαρύ και αν είναι, δεν είναι καταπληκτικό για τον άνθρωπο. Είναι σταυρός, ο οποίος δίνεται στον κάθε άνθρωπο, είναι ένας πολύ βαρύ σταυρός, θα λέγαμε, είναι μια μεγάλη προετοιμασία, αλλά δεν είναι μια τέτοια προετοιμασία η οποία να αποτελεί καταδίκη ή οπωσδήποτε να χαρακτηρίζεται από την επίδραση του διαβόλου. Και η ψυχιατρική επιστήμη είναι πάρα πολύ χρήσιμη και δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε τη βοήθεια την οποία μπορεί να προσφέρει. Αλλά ουσιαστική επίσης είναι η σωτηριώδη σχέση του οποιοδήποτε ανθρώπου και του ψυχασθενούς με την Εκκλησία και με τα μυστήρια της. Τώρα ας δούμε σε μια άλλη τελευταία κατηγορία, για να σας κουράσω πάρα πολύ πίσω εδώ, να φύγουμε, είναι ο καρκίνος της πνευματικής ζωής. Θα πει κανένας ότι η σχέση είναι μια αντιοπνευματική νόσος, ο καρκίνος με την πνευματική ζωή. Και όμως γνωρίζουμε ότι πάρα πολλές καταχρήσεις οι οποίες έχουν σχέση με την πνευματική ζωή του ανθρώπου συνδέονται με διάφορες μορφές καρκίνου. Έχουν διατυπωθεί πολλές φορές απόψεις οι οποίες συσχετίζουν τον καρκίνο με την εγκράτεια. Ιδίως ο καρκίνος του προστάτου και ο καρκίνος του ταχύνου της μήτρας. Οι οποίοι κατά καιρούς υπάρχουν διάφορες συγκρουόμενες απόψεις. Για τις νόσους του προστάτου, ο οποίος αφορά βέβαια μόνο τον αδερφό πληθυσμό, είναι το αδέρμα και ο καλοίκης αδειόμενος και επίσης εκείνο το οποίο αυξάνεται συνέχεια και θεωρείται ότι μετά την ηλικία των 90 ετών, εάν κάνουμε βιοψία στον αδερφό πληθυσμό, θα υπάρχει οπωσδήποτε μία αιστεία, έτσι πιστεύεται με τη συχνότητα με την οποία έτσι αυξάνεται, είναι ο καρκίνος του προστάτη. Ο οποίος όπως είπαμε μπορεί να υπάρχει στον άνθρωπο και να μην είναι, ειδικά σε πολύ μεγάλη ηλικία το άτομα, να μην είναι εμφανής. Αυτό λοιπόν είχε διατυπωθεί άποψη ότι η συχνότητα αυτών των καρκίνων έχει σχέση με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Η άποψη αυτή σε πολλές μελέτες έχει καταληφθεί. Θεωρούσαν δηλαδή ότι ο προστάτης, η νόση του προστάτου, ιδιαίτερα το αδέρμα, ήταν η νόση των αγάπων. Και ιδιαίτερα των μοναχών κλπ. Οι οποίοι δεν είχαν δραστηριότητα.
είχαν, ζούσαν ζωή εγγραφείας. Αυτό όμως θεωρείται ότι είναι ξεπερασμένο. Μάλιστα υπάρχουν αρκετές εργασίες οι οποίες λένε ότι δεν είναι συχνότερο στους σεξουαλικούς δραστήριους, αλλά αντιθέτως σε αυτούς οι οποίοι έχουν έντονες σεξουαλικές δηλώσεις, εκεί ακριβώς είναι πιο συχνός ακόμη και τα προβλήματα. Είναι σίγουρα οι φλεγμονές του προστάτη, οι οποίες προδιαθέτουν σε νόσο του προστάτη, αλλά και αυτή κατά αυτή η νόσος τόσο το αδέρμα όσο και ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να είναι συχνότερα. Πάντως, σίγουρα η αποχή και η εγκράτεια, όπως ακριβώς την προβλέπει η Εκκλησία μας για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν ζουν ένα από δύο, αυτό ακριβώς δεν προδιαθέτει σε καμία νόσο του προστάτη. Επίσης, όσον αφορά τις νόσους του γυναικείου αναπνευστικού συστήματος, τότε οι φλεγμονές, κυρίως ο καρκίνος τραχεοκυνητηρίου, γιατί οι φλεγμονές είναι προδιαθεσικοί παράγοντες, οι φλεγμονές για τη δημιουργία καρκίνου, έχει σχέση με την δραστηριότητα και την σεξουαλική. Είναι λοιπόν ο καρκίνος τραχείου της μήτρας, για τον οποίο ευτυχώς έχει πρόσφατα βρεθεί εμβόλιο, πολύ λυπητικό, πλήττει το γυναικείο πληθυσμό και είναι μηδενικό σε γυναίκες οι οποίες δεν είχαν σεξουαλική δραστηριότητα. Είχε γίνει μελέτη πριν από αρκετά χρόνια σε 10.000 ρωμοκαθολικές μοναχές, οι οποίες δεν είχαν εμφανίσει μονοψήφιο αριθμό καρκίνου τραχείου της μήτρας. Πολύ, πολύ μικρό σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Και μάλιστα αυτές που εμφάνισαν ήταν γυναίκες οι οποίες πήγαν σε κάποια ηλικία μεγαλύτερη και έγιναν μοναχές, αφού πρώτα είχαν ή ένα από δύο ή γενικώς είχαν άλλες δραστηριότητες πριν την αφιέρωσή τους. Άγιον Όρος και πάλι, και θα τελειώσουμε τον καρκίνο στο Άγιον Όρος. Σε ένα πρόσφατο συνέδριο της Ουρολογίας, διότι συχνότητα ανέβαση του καρκίνου σε μοναχούς του Αγίου Όρους και γενικά σε ορθόδοξους μοναχούς είναι πάρα πολύ χαμηλή. Από το 1994 και επέκυνα εξετάστηκαν εκατοντάδες μοναχοί και καταγράφηκαν 11 μόνο περιστατικά καρκίνου του προστάτη, που είναι 4,5 φορές κάτω από το διεθνές όριο. Γι' αυτό καταρρύπτει την άποψη ότι ο καρκίνος του προστάτη και γενικά η νόσος του προστάτη ήταν σε εγκρατείς ανθρώπους, ήταν πιο συχνές. Παντελώς άλλος το Άγιο Όρος είναι ο καρκίνος της κύστερος, ο οποίος σχετίζεται με το κάπνισμα και με την κατάχρηση αλκοόλ και άλλων τέτοιων ουσιών. Και κυρίως έχει σχέση, όπως λένε τώρα, ο καρκίνος της κύστερος με τα συντηρητικά τα οποία έχουμε σε τροφές και φαίνεται ότι οι μοναχοί, οι οποίοι δεν τα τρώνε φαγητά τα οποία είναι συντηρητικά, εμφανίζουν μηδενικό περίπου καρκίνο της κύστερος, που είναι πολύ συχνός στα αστικά κέντρα. Και πάλι εκεί ο νόρος. Ο καρκίνος του μαστού φαίνεται ότι έχει σχέση με το βιολογικό παράγοντα και δεν έχει σχέση ούτε με την αγαμία, ούτε με τον γάμο και την τεκνοποίηση. Είναι γεγονός ότι μια μικρή, λίγο καλύτερη συχνότητα, λίγο λιγότερο συχνός, είναι ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες που παντρεύονται νέες και αποκτούν νέες παιδιά και φυλάσσουν τα παιδιά τους. Εκεί είναι φαίνεται ότι η νέα τεκνοποίηση σε νεαρή ηλικία και η γαμουχία σε νεαρή ηλικία φαίνεται ότι αποτρέπει τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες. Πάντως η ορμητικότητα είναι το πρώτο στοιχείο του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες. Βλέπουμε το παιδάκι με το σκύλο του που προσέρχονται και οι δύο. Τώρα θα ήθελα λοιπόν να απολογηθώ, γιατί σας παρέθεσα ορισμένα στοιχεία τα οποία άφηνται της ιατρικής επιστήμης και της πρακτικής, και αυτά όμως δεν αποσκοπούν στο να αποδείξουν ότι η Εκκλησία έχει δίκιο και η επιστήμη έχει άδικο. Αυτό είναι αυταπόδεικτο για τον κάθε Χριστό. Όλοι ξέρουν όμως τι θα λέω. Δεν θα προσπαθήσω επίσης να πείσουμε κάποιον ο οποίος δεν θέλει να πιστεύει, να είναι εγκρατής, να του πούμε ότι ξέρετε πρέπει να είσαι εγκρατής μόνο και μόνο για την υγεία σου. Αυτό είναι λάθος που κάνουμε. Προπαγανδίζουμε αυτά τα πράγματα, αλλά δεν το κάνει μόνο γι' αυτό. Αλλά επειδή όμως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι κατοικούμε στον κόσμο αυτό και ακούμε διάφορους μύθους κατά καιρούς και είμαστε αποδέκτες κρίσεων και επικρίσεων και παρατηρήσεων, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε το μύθο του πραγματικότητα. Και από ό,τι φαίνεται η επιστήμη, εάν ερευνηθεί σωστά, διαλύει αυτούς τους μύθους. Και σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και πίστεως και πραγματικής ζωής φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Στην Παναγία σου καλά. Η αθλητική μονή στην Μεσοπόλη. Συμπερασματικά, ελπίζω ότι καταδείχθηκε ότι η σύγκρουση μεταξύ πραγματική ζωή και επιστημονικών δεδομένων, τουλάχιστον σε αυτά που αναφέραμε, δεν μπορεί να υφίσταται. Όχι, δεν υφίσταται.
δεν μπορεί, δεν υπάρχει πεδίο για αλλαγή. Η δε επιστημονική στήριξη όσων η Εκκλησία μας προσφέρει, ή έστω η απόδειξη της μη σύγκρουσης μεταξύ καθαρή και τεκμηριωμένης επιστήμης, γιατί αυτό ζητάμε, την καθαρή και τεκμηριωμένη επιστήμη και η πνευματική ζωή, πιθανόν να συμβάλλει και στη στήριξη του πνευματικού μας αγώνα. Αν καταλάβουμε λοιπόν ότι η επιστήμη και η πίστη δεν συγκρούονται, αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει στον πνευματικό μας αγώνα. Και πιστεύω όμως ότι θα στηρίξει τον αγαθό λογισμό ότι η Εκκλησία μας όσα έχει μέχρι τώρα διατυπώσει, πάντα εν σοφία και γνώση αληθή τα έχει θεσπίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον Παρουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, την πατέρα Γεώργιο Τουσάκη, για την εμπεριστατωμένη ομιλία του, για την εισήγησή του, ο οποίος μέσα από την επιστημοσύνη του, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή είναι ένας ιατρός, είναι ιατρός αναισθησιολόγος, και ενώ θα περιμένουμε να μας πει αν είναι τα πράγματα, εντούτοις και με την ιδιότητα του κλινικού κατέληξε μέσα από επιχειρήματα αδιάσυστα, μέσα από μεγάλους επιστήμονες οι οποίες θυσίασαν την ζωή τους, τα λέγαμε, και έσπασαν κυριολεκτικά το κεφάλι τους αναλύοντας τα όρια μεταξύ επιστήμης και Θεού, κατέδειξε ότι πράγματι δεν υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας και μας έδωσε επίστα όσα παραδείγματα μέσα από την τροφή, μέσα από τις ασθένειες, μέσα από τα ψυχικά νοσήματα, κατά πόσον αυτά συντελούν στην αρτιότητα και στην ολοκλήρωσή μας σαν άνθρωποι οι οποίοι αγωνιζόμαστε μέσα στην Εκκλησία και προσπαθούμε να βρούμε τη σωτηρία, δηλαδή από το καθηκόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση, να γίνουμε όχι αυτό που είναι στην ουσία ο Θεός, αυτό είναι αδύνατο, αλλά κατά χάρη να φτάσουμε στη θέωση και να γίνουμε ανακαινισμένοι άνθρωποι, πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Πατέρα Γεώργια, μεταφέροντας τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, θα ήθελα για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Και να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί σας κούρασα λίγο, ήταν ένα λίγο. Δεν μας κουράσατε, ίσα ίσα παρακολουθήσαμε με πολύ ενδιαφέρον την εξήγησή σας, γιατί κάλυψε όλο το ευρύ φάσμα αυτή η εισήγησή σας. Θα θέλαμε λοιπόν να παραδώσουμε, όπως λέει και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, τον πατέρα Γεώργιο στις ερωτήσεις των ακροατών και να υποβάλλετε όσα ερωτήματα ή απορίες έχετε. Μπορώ να ρωτήσω. Βεβαίως. Σου βάλω το πρώτο ερώτημα. Βεβαίως. Είπατε, πατέρα Γεώργιο, ότι η κατάθλιψη είναι ένα αποτέλεσμα της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου, του σύγχρονου τρόπου ζωής των ανθρώπων. Μπορείτε αυτό να μας το αναλύσετε, έτσι να μας το, μας το δώσετε περισσότερο να το καταλάβουμε. Βεβαίως. Η κατάθλιψη χωρίζεται, θα λέγαμε, σε δύο κυρίως. Είναι η λόγω εξωγενής κατάθλιψης και ενδογενής κατάθλιψης. Η επιστήμη τώρα έχει την να θεωρήσει ότι η κατάθλιψη δεν είναι των δύο όπως τις χωρίζεται μέχρι τώρα, αλλά ότι είναι μία, εφόσον έχει κοινή εκδήλωση. Η εκδήλωση είναι το πεσμένο συνέστημα. Η απώλεια της διαθέσεως για τη ζωή, δεν βρίσκει νόημα να περνάσει κάτι, σιγά σιγά οι δραστηριότητες του ανθρώπου δεν βρίσκει σε αυτές κανένα ενδιαφέρον και η ζωή του αρχίζει να υποβαθμίζεται. Τον παίρνει αυτό που λέμε τώρα η κάτω πόρτα. Αυτό είναι, θα λέμε, το άκρο. Αλλά η κατάθλιψη έχει και τα προσωπικά της στοιχεία, τα οποία είναι μια διαταραχή του ανθρώπου σε ό,τι αφορά την καθημερινή του συμπεριφορά, κουράζεται εύκολα, αισθάνεται ότι έχει άγχος, αισθάνεται ανασφάλεια. Όλα αυτά τα πράγματα είναι, θεωρούν οι σύγχρονοι επιστήμονες ότι είναι στοιχεία της καταθλίψεως. Η εξωγενή κατάθλιψη λοιπόν είναι η επιδράση του περιβάλλοντος πάνω στον άνθρωπο που τον προκαλούν καταπληκτικά συμπτώματα. Η ενδογενής κατάθλιψη
Και αυτές έχουν ένα προφανές πολλές φορές έντονο. Δηλαδή μια απώλεια ενός υποστηρίου προσώπου. Μια προσωπική αποτυχία μεγάλη, επαγγελματική, προσωπική. Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν εξωγενώς και επιδρούν στον άνθρωπο τους ώστε να του δημιουργήσουν καταπληκτικά συμπτώματα, καταπληκτική συνδρομή. Υπάρχουν όμως και καταθλίψεις που είναι και οι πιο βαριές, που δεν υπάρχει κάποιο εξωτερικό προφανές έντονο. Οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να έχουν κατάθλιψη. Αυτή είναι και η πιο δύσκολη περίπτωση. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις είναι ουσιαστική η επίδραση και του τρόπου ζωής. Ο τρόπος ζωής λοιπόν είναι ο εξωγενής εκείνος παράγοντας ο οποίος συμβάλλει πάρα πολύ στη δημιουργία καταθλιπτικού συναισθήματος. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικός παράγοντας αυτός. Βεβαίως στις σοβαρές περιπτώσεις καταθλίψεως εκεί έχουμε σίγουρα και διαταραχή των νεύρων διαδικαστών του εγκεφάλου. Το είπαμε, δηλαδή κάποιες ουσίες του εγκεφάλου δεν υπάρχουν, γι' αυτό και τις παίρνουμε και εμείς εξωγενώς και εκεί. Η αντικαταθλιπτική θεραπεία που δεν προκαλεί ούτε ύπνος, ούτε παρεστήσεις, ούτε και πράγματα τα οποία πολλές φορές έχουμε στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα αντικαταθλιπτικό ίσως θα μπει στον φάρμακο κύκλο των ψυχοφάρμακων και με ένα ταμπού το οποίο υπάρχει γύρω τα ψυχοφάρμακα κλπ. Όχι, υπάρχουν λοιπόν ιδιαίτερα τα σύγχρονα αντικαταθλιπτικά θεράπεια τα οποία βοηθούν. Δεν αποτελούν την οριστική και την τελική λύση, αλλά σίγουρα βοηθούν. Επιπλέον όμως, όπως είπαμε, βοηθάει και οι άρσεις όλων των εξωτερικών παραγόντων οι οποίοι μας υποβάλλουν σε αυτή την καταθλιπτική συνδρομή ή την επιτείνουν, εάν υπάρχει εξωτερικό υπόβαθρο. Γιατί όλοι δεν κάνουν κατάθλιψη. Μπορεί οι άνθρωποι να χάσουν προσωπική πρόσωπα και θα έλεγα και να έχουν και απαρωτές στη ζωή τους συμφορές, για να το πω έτσι λαϊκά. Αλλά δεν κάνουν όλοι κατάθλιψη. Είναι μερικοί οποίοι κάνουν. Γιατί έχουν ένα ευαίσθητο νευρικό σύστημα, το οποίο επηρεάζεται πολύ περισσότερο από τους εξωτερικούς παράγοντες από σε άλλους. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, άλλο θα είναι όταν έχουν αυτού του είδους τις ευαισθησίες, να προσπαθούν να διαμορφώσουν έτσι τη ζωή τους, ώστε να μην έχουν αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Και αν φτάσουν στο ακραίο σημείο που να μην μπορούμε πλέον εμείς, ή όπως λέμε οι σύγχρονοι, να διαχειριστούμε το πρόβλημα της καταθλίψεως, τότε θα πρέπει να δεχόμαστε και την βοήθεια της ευαισθητικής. Δεν ξέρω αν θα σας κάλυψα τα μία ερώτηση. Περιμένετε να σας δοθείτε το πρόβλημα, για να ακούν όλοι. Σε προέφερε αυτού που είπε ο πατήρ Μάξιμος σχετικά με την κατάθλιψη. Συνεπώς, μιλώντας για την κατάθλιψη, μπορούμε να πούμε από πλευράς πνευματικής ότι δεν είναι πάντα αποτέλεσμα κάποιες αμαρτίας. Ή να μην το θεωρήσω, να μην το θέσω τόσο βαριά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι να θέσω κάποιος άλλος στην ερώτησή μου. Τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος λέει «Χαίρετε Κυρίου πάντοτε», πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την κατάσταση που οπωσδήποτε δεν είναι μια κατάσταση χαρά στον άνθρωπο, χωρίς να έχει κάποιο πνευματικό έρισμα. Αυτό δεν κατάλαβα. Όλα τα νοσήματα, όπως σας είπα, έχουν πνευματική διάσταση και όλα επηρεάζουν τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιή πνευματική ζωή, πρέπει να χαίρεται πάντοτε. Ο Κύριος όμως, ενώπιον του ποτηρίου του θανάτου, είπε περίπου πως έστω την ψυχή μου, έως θανάτου. Ήταν τόσο πολύ λυπημένος ο θλιμμένος ο Κύριος, που ήταν σε κατάσταση δηλαδή που θα μπορούσε και η θλίψη αυτή να προκαλέσει θάνατο. Αυτό σημαίνει έως θανάτου. Έδωσε ένα όριο της θλίψεως. Ήταν δηλαδή μια θλίψη θανατηφόρος την οποία είχε ο Κύριος. Αυτό λοιπόν δεν έγινε το ένα το άλλο. Ο άνθρωπος πραγματικά, επειδή ακριβώς είμαστε άνθρωποι και είμαστε ατελείς, ζούμε το πρόβλημα της θλίψεως. Θα το θέσω όμως εγώ έτσι λίγο πιο βαθύτερα, γενικότερα, γιατί κάπως έτσι μου το θέσετε νομίζω το ερώτημα. Η κάθε αρρώστια είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η κάθε αρρώστια. Η νόσος γενικώς. Αλλά προσέξτε, δεν πρέπει να το δούμε αυτό ως σε κάθε στιγμή αυτονοσήματο. Δηλαδή, έκανα κάτι, θα έχω αρρώστια. Έκανα σε μια αμαρτία, θα έχω αρρώστια από την αμαρτία. Όχι. Η αμαρτία εισήχθη στον κόσμο ως αποτέλεσμα της πτώσεως, γενικώς, όπως είναι το κακό στον κόσμο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος θα
θα έχει αρρώστια και εκείνο ο οποίο δεν θα κάνει βέβαια δεν θα έχει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί δεν βλέπουμε ότι αυτό είναι μόνο σήμερα το θέμα αυτό. Δεν προσωποποιείται μάλλον σε κάθε άνθρωπο και για κάθε στιγμή. Γενικώ η αμαρτία είναι αποτέλεσμα πραγματικά τη πτώση του ανθρώπου. Και γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να, ο άνθρωπο, ειδικά ο ασθενή, όποια αρρώστια και αν έχει, να τη δει πραγματικά. Να τη δει δηλαδή ότι είναι αποτέλεσμα τη πεσμένη του φύσεω και επιπλέον ότι είναι μια δοκιμασία από τον Θεό. Την οποία επιτρέπει ο Θεό για κάποιου λόγου. Από εκεί και πέρα όμως, δεν θα πρέπει αυτό το πράγμα να τον κάνει να βλέπει τα πράγματα ως αποκεκομμένα από τη χάρη του Θεού. Και ο άρρωστος ο οποίος πάσχει είναι μέσα στη χάρη του Θεού. Υπ' αυτή την έννοια λέει χαίρεται. Δεν μπορεί λοιπόν να χαιρόμαστε όταν πεθάνει ένα πολύ υποσυλλέγος πρόσωπο. Όχι. Θα έχουμε λύπη, θλίψη, θα κλάψουμε και θα θρυνήσουμε. Όπως βλέπουμε και έκανε και άγιοι όταν αποχωριζόταν προς φιλίπους πρόσωπα. Εκείνο που θα κάνουμε δεν θα απογοητευτούμε και δεν θα πούμε ότι πλέον χάθηκε το πάνω. Δεν θα χάσουμε την ελπίδα μας και κυρίως θα χάσουμε την πίστη μας και δεν θα γνωριστεί η επικοινωνία μας και η επαφή με τον Θεό. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν να χαιρόμαστε πάντα. Γενικώς θα πρέπει να χαίρουμε. Και αυτό είναι και το καθεστώς που θα λέμε πριν της χαρμολύπης. Δηλαδή τι, θλίψη μεν κατά τον ανθρώπινο, αλλά τι. Αν κανείς αιωρηθεί εις βάθος, είναι μια χαρά διότι ζούμε μέσα στην περιοχή της χάρης του Θεού. Διότι τι είναι η βασιλεία του Θεού, είναι η περιοχή της χάρης του Θεού. Ζούμε λοιπόν μέσα στη βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία του Θεού, όπως λέει ο Κύριος, είναι εντός μας. Μέσα μας έχουμε τη χάρη του Θεού. Και την παίρνουμε τα μυστήρια. Αλλά παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι το εξωτερικό περιβάλλον δεν θα μας επιτράξει και θα προκαλέσει και εκείνο θλιβερές επιπτώσεις πάνω μας. Δεν πρέπει όμως αυτές τις θλιβερές επιπτώσεις τι, να είναι τέτοιες ούτως ώστε να δημιουργήσουν καταθλιπτικά φαινόμενα σε εμάς. Και κυρίως τι, ασήμαντα πράγματα. Παλαιότερα θυμάμαι το τότε που ήταν τα άρχη, το κύριο σύμπτωμα, γιατί τώρα για την κατάθλιψη. Είχε αποδειχθεί ότι αν το 80% των προβλημάτων τα οποία δημιουργούσαν στους ανθρώπους ήσαν ασήμαντα. Δηλαδή μετά από λίγο καιρό δεν υφίσταται να το κάνουν. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν είναι. Εκεί ακριβώς παίζει ρόλο ο πνευματικός, η πνευματική ζωή του ανθρώπου, ο πνευματικός αγώνας. Στο να απομονώσουμε τα πράγματα εκείνα τα οποία είναι περίπου. Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν θα στενοχωρηθούμε με κάτι. Εάν ξέρετε ότι υπάρχει φωτιά του σπίτι μας και καεί, θα χαιρόμαστε για να μην το χωρέουμε. Μπορεί κάποιον άλλο το γουστάσει πάλι, δηλαδή είναι ανθρώπινο να τα θυμούμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει να απογοητευτούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχω μια απορία. Στη Σοφία Σειρά λέει ότι τους γιατρούς μας τους έδωσε ο Θεός, να πιέρουμε σε αυτούς, πλέον. Και στον Ιάκωβο τον αδελφό Διοσκηρή, γιατί δηλαδή, που διαβάζουμε τώρα το Σαββατοκύριακο στο Ιερό Ευθύριο. Είναι αυτό συγκρουσιακό, είναι συγκρουσιακό αυτό το πράγμα. Ή το ένα καλύπτει το άλλο, είναι αυτό και έχω μια πορεία, καταλαβαίνω και εγώ. Βεβαίως. Για μένα είναι πιο δυνατό το δεύτερο, στη ζωή μου δηλαδή, λειτουργικά, καταλαβαίνω και εγώ. Το δεύτερο. Για τον Ιάκο, το δεύτερο. Το δεύτερο, και είναι να το ακούσουν και οι άλλοι. Ξέρω. Είναι το άλλο στους πρεσβυτέρους και να κάνει ρόλο για την αρχή του ευχελαίου. Η αρχή του ευχελαίου. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα που ρωτάτε. Αλλά θα σας πω εγώ ως ιατρός, ο οποίος είπα στην πλούση, έχω όμως και θέλω να πιστεύω ότι είμαι μέλος της Εκκλησίας του Κύριου, εκτός από το κληρικός και ουσιαστικά μέλος της Εκκλησίας. Δεν καμία απολύτως θεραπεία, την οποία θα πρέπει να σεβόμαστε και το λέω πάντοτε αυτό, καμία θεραπεία, είτε φάρμακο, είτε χειρουργική θεραπεία, είτε οτιδήποτε, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Ήταν ένας, το οποίο κυκλοφορεί το βιβλίο αυτό, είναι βέβαια πολύ ιατρικό, αλλά είναι πολύ ωραίο. Ήταν ενός νευροχειρουργού του Hans Kilian. Ο Hans Kilian ήταν ένας Γερμανός νευροχειρουργός, πρωτοποριακός ακόμα και τώρα οι νευροχειρουργοί χρησιμοποιούν τις ακύλες, δηλαδή κάτι ειδικές λαβίδες, Kilian όταν χειρουργούν τον εγκέφαλο. Υπάρχουν ακόμα και τώρα, δηλαδή στα σετ των χειρουργικών εργαλείων των ευρωχειρουργικών, υπάρχει η λαβίδα Κίλιαν. Ο Κίλιαν λοιπόν έλεγε, ο οποίος δεν ήταν βέβαια ο
Ορθόδοξος, αλλά είχε γράψει το βιβλίο Λύσου Μπούπρα Ντέι, το ψυχιά του Θεού. Ή όπως το μεταφράζουμε στα ελληνικά, πίσω μας στέκει ο Θεός. Λέει ότι οποιαδήποτε θεραπεία πάντοτε λέει στα λόγια την παρουσία του Θεού. Έλεγε σε ορισμένες θεραπείες έλεγε ότι ο Θεός συγκατέλεγε και πήγαινε καλά, σε άλλες κάναμε το ίδιο και δεν πήγαινε καλά. Γιατί? Γιατί ακριβώς είμαστε στα χέρια του Θεού η ζωή μας, όπως και να το κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν, εμείς θα πρέπει να υπακούμε τους ιατρούς, γιατί? Γιατί δια των οργάνων αυτών γίνεται, βοηθάται η υγεία του ανθρώπου. Έτσι γίνεται πάντοτε. Για να το αλλάξω δείτε και το θέμα, το πάρουμε έτσι λίγο περισσότερο θεολογικά. Ο πλούσιος είχε μπροστά του στον πυλώνα του σπιτιού του τον Λάζαρο. Ο Θεός θα μπορούσε να στέλνει άγγελο και να δίνει φαγητό στον Λάζαρο. Δεν ήθελε. Το όργανο ήταν ο πλούσιος. Δι' αυτού έπρεπε να δοθεί το φίλο. Δεν δόθηκε και είναι τα αποτελέσματα που είχαν. Εμάς χρησιμοποιεί ως όργανα τους ιατρούς και την επιστήμη, γι' αυτό και ο Σιράχ λέει να ακολουθείτε. Διότι η επιστήμη, όπως είπαμε, τι. Είναι και αυτό έργο του λαού σου, του έδωσε ο Θεός, είναι στοιχείο του κατοικώνα. Αυτό είναι το μυαλό σου ανθρώπινο, τα φάρμακα, τις θεραπείες, τις επεμβάσεις. Οπότε λοιπόν και η Εκκλησία η οποία προσέφηκε τι, για το συνολικό άνθρωπο. Άρα αυτό το μυστήριο του Ευχελαίου δεν έχει μόνο τη θεραπεία του σώματος, έχει και τη ψυχή. Προσέφηκε για τη θεραπεία των αμαρτημάτων του ανθρώπου. Τη αμαρτία γενικότερα, διότι αυτή αποτελεί το κέντρο, α πούμε, και την πηγή. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμάμε και την ιατρική, όπως και η ιατρική, δεν θα πρέπει η ίδια να υπερτονίσει τον εαυτό της. Είναι ένδειξη σωστού γιατρού και το κάνουμε. Είτε πιστεί είτε δεν πιστεί οι γιατροί. Το κάνουμε το πράγμα. Δεν λένε ότι εγώ το θεράπευσα. Δεν το θεράπευσε ο γιατρός. Ο γιατρός έκανε την εργατική τη δουλειά του. Είναι ένας άνθρωπος που έρχεται με πνευμονία. Παίρνει το αντιβιωτικό και παίρνει την πνευμονία του. Γιατί για το τάδε μικρόβιο και καταπολεμείται και θεραπεύεται. Ο άλλος με το ίδιο μικρόβιο, με την ίδια κλινική εικόνα, παίρνει το αντιβιωτικό, δεν έχει δράσει. Και πηγαίνει από κακό στο χειρότερο. Και χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να πω ότι τελικώς η προσπάθεια δεν ευοδόρεται. Έτσι. Είναι αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ακριβώς και η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Ξέρετε πόσες φορές συμβαίνει, εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Ανθρώπους που θεωρούν ότι δεν έχουν. Ως αριστησιολόγος εγώ έχω ζήσει τέτοια πράγματα. Βαρύνω. Αν με ρίξετε εδώ γύρω σε κάποιους, θα ξέρω τι είναι. Και αυτό με μηδενική πίεση με αυτά θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να ζήσει ο άνθρωπος αυτός. Το θεωρούσα αντίθετο. Και μάλιστα το είχα πει και λέω στο χειρουργό να πω άλλο τώρα. Λέει, προχωράμε και πραγματικά ο άνθρωπος αυτός επέζησε. Έτσι. Αν δεν είστε κάνα που με γύρισε, δεν θα άρα λοιπόν εμείς είμαστε τα όργανα. Εμείς είμαστε όργανα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ τα ζευγάρια που δεν κάνουν παιδιά και πάνω στον γιατρό. Σε αυτό τι γνώμη. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δεν ήθελα να δείξω. Αποτελεί, θα λέγαμε, μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Αποτελεί ένα θέμα το ίδιο, η υποβοηθούμενη γονιμοποίηση. Θα πρέπει οπωσδήποτε, θα σας πω επιγραμματικά, γιατί είναι τεράστιο το θέμα. Λοιπόν, επιγραμματικά θα είναι ότι δεχόμαστε τη βοήθεια εφόσον δεν καταστρέφονται έμβρια. Έτσι, λοιπόν, δηλαδή ένα ζευγάρι αφού δοκιμάσει φαρμακευτική θεραπεία, χειρουργικές θεραπείες, περίπτωση που υπάρχουν πρόβλημα της άπειρα, όλα αυτά τα πράγματα. Μετά, εφόσον γίνει εξωσωματική γονιμοποίηση, δηλαδή πάρω το άρθρο στον τρόπο και γίνεται εξωσωματική γονιμοποίηση, θα γονιμοποιηθούν τόσα έμβρια όσα θα μπουν μέσα στην ίδια της γυναίκας και από αυτά θα κυοφορηθούν όλα. Γιατί πολλές φορές η εντεφύτευση πολλαπλών εμβρίων, ούτως ώστε να έχουν μεγάλη ποσοστό επιτυχίας, από αυτά τελικώς παραμένουν και κυοφορούνται τρία. Και σου λέει ότι πρέπει να σκοτώσουμε το ένα τουλάχιστον γιατί η κλινική σε έχει πολύ υψηλό ποσοστό αποτυχία να χάσουν. Λοιπόν, όχι. Θα φυτευτούν και θα γονιμοποιηθούν και θα φυτευτούν όσα ακριβώς γονιμοποιήθηκαν. Γιατί αφήστε το ζωάριο να μπει μέσα στο άριο και δημιουργεί το ζωοκοκίτα, τότε μιλάμε για ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος
Αυτό είναι γενικώς η ιδέα που έχω να πω, πρακτικά και θεωρητικά. Αλλά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό, το οποίο αποσχολεί μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Μεγάλο μέρος. Πάντα Γεώργη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας απόψε. Θα ήθελα να σας πω το εξής, αν μπορεί και να μην το έχετε ακούσει. Πάνω σε αυτό που είπατε για την σύγκρουση πίστης και επιστήμης όταν ο ένας υπερβαίνει τα εσκαμμένα και μείνει στον χώρο του άλλου. Αυτή τη στιγμή τρέχει για τα σχολεία, για τα γυμνάσια της χώρας, μία εντολή του Υπουργείου Παιδείας, μία κύκλος δηλαδή, η οποία ζητάει να σταματήσουν τα μαθήματα για μία εβδομάδα και να μπουν μέσα τρεις θεματικοί άξονες που έχουν σχέση με αυτά που είπαμε σήμερα, δηλαδή διατροφή, εξαρτήσεις και το τρίτο είναι έμφυλες ταυτότητες. Αυτά στα παιδιά 12 έως 15 χρονών. Μέσα στην όλη προβληματική που λέει παρακάτω, ζητάει από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αποδομήσουν τα στερεότυπα, τα έμφυλα στους μαθητές τους. Με βιωματικό τρόπο και βιωματικό και να εμπεδοθεί η συνείδησή τους για παραπέρα. Σε συνδυασμό με το τεύχος το National Geographic του Ιανουαρίου του 2017 περιέχει ένα παιδάκι Αμερικανός 9 ετών, το οποίο από τα 6 χρόνια λέει κατάλαβα τους γονείς του ή είπε στους γονείς του δεν αισθάνεται έτσι. Αγόρι και έκανε χειρουργική επέμβαση και άλλαξε φύλλο και το έχει πρωτοσέλιδο του National Geographic του Ιανουαρίου. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι πάνω σε αυτό, βέβαια υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από φορείς και την Εκκλησία πιστεύω κλπ. Αλλά το ζήτημα είναι κατά πόσο με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μέσα ένα θέμα, δηλαδή η διαφορά μεταξύ κοινωνικού φύλου και βιολογικού φύλου. Κατά πόσο αυτά τα πράγματα είναι επιστημονικά, είναι αποδεδειγμένα, τα οποία μπορούμε και να τα βάλουμε ως επιστημονικά, να τα μάθουμε παιδιά 12 έως 15 χρονών. Ευχαριστώ. Θέσατε ένα θέμα, το οποίο όπως και η κυρία προηγουμένου, το θέμα της εξωσωματικής λογοποιήσεως και της υποβοηθούμενης γενικά λογοποιήσεως, το οποίο ανήκει στον κύκλο της ιδιοειθικής. Δεν ήταν το σημερινό θέμα μας αυτό. Το θέμα αυτό ανήκει γενικότερα στον κύκλο της ιδιοειθικής. Θα σας πω όμως ότι είναι δεδομένο ποια είναι τα φύλλα. Δεν υπάρχει διαφορά από ό,τι φαίνεται χρωματοσωμική, όσο και αν προσπαθούμε να αποδείξουν κάποιες ορισμένες μερίδες ανθρώπων οι οποίοι θα προσδιορίζουν ότι κάποιο παρεκκλίνει από το αρσενικό φύλλο ή από το θηλυκό φύλλο, είναι άρση και φύλλη είναι. Και βιολογικά είναι έτσι. Τώρα, εάν η συμπεριφορά εκτρέπεται τόσο των αρένων όσο και των θηλαίων σε εκδηλώσεις διαφορετικές από αυτές που είναι τυπικές του φύλλου τους, αυτό οφείλεται, είναι θέμα μάλλον συμπεριφοράς και θέμα ψυχικής γενικώς, θα λέγαμε, εκτροπής και όχι βιολογικής εκτροπής. Δηλαδή, οποιαδήποτε συμπεριφορά και αν έχουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είναι άρνες ή φίλες προς, οι οποίες είναι δεν χαρακτηριστικές του φύλου τους και προκαλούν σύγχυση και εκτρέπουν δηλαδή προς άλλες εκδηλώσεις, των μεν αγοριών προς το γυναικείο φύλλο, των δε κοριτσιών προς το ανδρικό φύλλο, αυτά τα πράγματα είναι και αποτελούνται κυρίως ψυχολογικών διαργασιών. Δεν υπάρχει ορμονικό και χρωματοσωμικό υπόβαθρο. Δεν υπάρχει. Σε αυτά υπεροδρούν παιδιά του περιβάλλοντος, είναι ψυχικοί παράγοντες που δεν μπορούμε να έχουμε, να ξέρουμε και εν πάση περιπτώσει και κυρίως εκείνο το οποίο στο τέλος προσδιορίζει τα πράγματα είναι η διεθνής, θα λέγαμε, οργάνωση των πραγμάτων που, εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και πέρα έπαψαν οποιασδήποτε συμπεριφορές από αυτές να θεωρούνται ψυχιατρικά νοσήματα πρώτον, παραθεωρούνται συστήματα επιλογής και από εκεί και πέρα λοιπόν τώρα είναι οργανωμένα αδιεθνώς έτσι, ούτως ώστε και σε αυτούς
να αποδοθούν δικαιώματα ίσα με τα δικαιώματα που έχουν τα στερεότυπα φύλλα. Οι άντρες και οι γυναίκες. Και στους παρεκκλίνοντες από τις δύο αυτές συμπεριφορές, αποδίδουμε και αυτούς τα ίδια δικαιώματα, θεωρώντας ότι έχουν και αυτοί δικαίωμα ως άνθρωποι που είναι να εκδηλώνονται όπως θέλουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πράγμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το πώς ακριβώς μπορεί να περάσει την παιδεία είναι θέμα πολιτικής της κοινωνίας. Του Υπουργείου το οποίο εκφράζει μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση και όλων τιμών. Οι οποίοι ζούμε και αναφόμαστε και ζούμε αυτά τα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα οι γονείς να μελετήσουν τι γίνεται με τα παιδιά τους και ας δράσουν αντίστοιχα. Να δράσουν όλοι δηλαδή. Έτσι. Δεν μπορούμε, δεν είναι. Πάντως επιστημονικά, να ξέρετε, το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ διφορούμενο. Πάρα πολύ διφορούμενο την έννοια ότι υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια να αποδείξει ότι κάποιος θα παρεκκλίνει από το ανδρικό φύλλο, το γυναικείο φύλλο, υπάρχει κάποια χρωμοσωμική ανομαλία, είναι φταίει ο πυρήνας. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, καλώς ή κακώς δεν είναι έτσι. Θα ήταν ίσως πιο απλά εάν ήταν, αλλά δεν είναι. Αυτό καθιστά το πρόβλημα πολύ πιο περίεργο. Γιατί εκεί ψεύονται παράγοντες οικογενειακοί, που το παιδί πώς μεγάλωσε, πώς οι παράγοντες κοινωνικοί, άλλοι ψυχολογικοί, δεν ξέρω. Βέβαια τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Ενώ αν υπήρχε μια χρωμοσωμική ανομαλία, δεν έχει το τάδε χρωμόσωμα χαλασμένο, άρα λοιπόν οφείλεται εκεί, δεν είναι δύσκολος. Οπότε λοιπόν από εκεί και πέρα είναι θέμα κοινωνική συμπεριφορά. Άλλη ερώτηση. Πατέρα Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ. Μιλήσατε για 12 γιατρούς και επιστήμονες που έχουν και πιστοί. Θυμήθηκα τον Άγιο Λουκά, τον γιατρό και χειρούργο. Ναι, τον ελεύθερο πατέρα. Που είχαμε διαβάσει και το βιβλίο πριν από χρόνια. Που συνδύασε πραγματικά την πίστη στον Χριστό και ήταν επίσκοπος και την ιατρική που μέχρι στο τέλος του διάβαζε τις καινούργιες μελέτες και χειρούργους. Βεβαίως. Ουδέποτε κατέληξε την ιατρική ο Άγιος Λουκάς. Και για να φέρουν λίγο την ατμόσφαιρα, και η ιατρική τον έσωσε. Θα τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι, αν δεν ήταν γιατρός. Αν δεν ήταν τόσο μεγάλος χειρουργός, θα ήταν μάρτης. Απλώς μάρτης. Βέβαια. Ήταν επειδή ακριβώς δεν μπορούσε και τους ευθύνες και τις εξορίες που ήταν ένα χειρουργείο γενική αναισθησία, είχε βρει, ήταν και ανατόμος πάρα πολύ καλός και ήξερε τις πορείες των νεύρων και αναισθητοποιούσε τα νεύρα με τοπικό αναισθητικό. Και έτσι λοιπόν από μόνο περιοχές του σώματος πίεση τις οποίες αναισθητοποιούσε, μπορούσε να κάνει τις επεμβάσεις. Ήταν πρωτοποριακό, ήταν και βιβλίο πάνω στην αναισθησία σπιτική. Ήταν μεγάλη υποφέρεια. Αυτό άλλωστε ήταν και που τον έκανε. Αν ήταν στον κόσμο τροφητικό και δεν συνέπειτε όλη αυτός ο αρμαγεδόν της επαναστάσεως της Οκτωβριανής και η αλλαγή αυτού του καθόλου και τον τότε έγινε και κληρικός, έγινε επίσκοπος και το συμπαρασύρθηκε αυτό το πράγμα, ο Άγιος Λουκάς και στη Ρωσία που δεν ήταν αθαραβεριό, ήταν πάρα πολύ μεγάλος, αλλά αν ήρθε στη Δύση θα ήταν πολύ πολύ μεγάλος. Θα ήταν δηλαδή γνωστός όχι μόνο ο Άγιος Λουκάς, αλλά μπορούσε να ήταν γνωστός σε ένα από τους πολύ μεγάλους της εποχής του γιατρούς. Είχε προηγηθεί, η αναισθησία του είχε προηγηθεί, αλλά επειδή τώρα το σοβιετικό καθεστώς, η γλώσσα του οποία ήταν ρωσική, είχε προηγηθεί πολλών τεχνικών οι οποίες έκαναν πολύ γνωστούς δυτικούς γιατρούς. Και τους έδωσαν φίλοι. Είχε προηγηθεί και τους είχε περιγράψει, αλλά δεν πρόλαβε να δημοσιεύσει περιοδικά έτσι διεθνή κλίμα. Λόγω της καταστάσεως. Αλλά όπως είπαμε, αυτό τον έσωσε. Δηλαδή ήταν πολύ καλός, δεν τον είχαν. Δεν τον σκότωσαν τελικώς. Το στείλανε όμως τέσσερις φορές να δούλευε. Βέβαια. Το στείλανε τέσσερις φορές. Το στείλανε, αλλά δίστασαν να τον εξουδώσουν. Στο τέλος, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Παρακαλώ. Θέλανε του Στάλιν και οι πολιτοί να τον καθαρίσουν. Αλλά κατανέμει ο ίδιος ο Στάλιν. Ναι, λόγω της ιατρικής του. Ναι, βέβαια. Λόγω της ιατρικής του. Γι' αυτό λέω ότι την ιατρική την αγάπησε ο Άγιος και μέχρι το τέλος της ζωής του, ακόμα και όταν λόγω του Σακχάρου είχε μειωμένη όραση. Παρ' όλα τα αυτά λέει ότι προέκυψε διαγνώσεις, άκουγε ιστορικά και λοιπά και μετήχε ενεργά στην ιατρική. Μου έκανε εντύπωση ότι ουδέποτε σκέφτηκε να εγκαταλείψει, παρόλο που ήταν επίσκοπος, ή να μειώσει την ιατρική του δραστηριότητα. Τη θεωρούσε δεδομένη θα πειράγει. Αυτό όμως θέλω να πω ότι αυτή η δραστηριότητα ήταν εκείνη όμως που τον
και να είναι διάσημος και να μην τον, να μην εξουδωθεί το καθεστώς. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν για άλλη μια φορά και εκ μέρους του Σεβασμιωτάτου τον Πανσεραγιώτη Αρχιμανδρίτη Πατέρα Γεώργιο Ρουσάκη για την εμπεριστατωμένη εισήγησή του. Θα του ευχηθούμε να έχει ακμή δυνάμεων, να έχει υγεία, να βοηθάει ανθρώπους όπως και το βοηθάει, το κάνει με συνέπεια τόσο στο νοσοκομείο όσο και ως ειδικός, ο οποίος βρίσκεται στον Άγιο Αλέξανδρο. Στον Άγιο Αλέξανδρο Παλαιό Φαλήρου, εκεί μπορεί να το συναντήσετε. Και να το ευχηθούμε να το δίδει ο Θεός δύναμη και κάθε καλό στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σας, Γεώργη. Καλές με βάσεις. Η επόμενη. Η επόμενη εισήγηση θα είναι τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, με την ευκαιρία της μνήμης των τριών ιεραρχών, όπου θα μιλήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Αγάπης Ρίτσας, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπολεός μας και καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αναστάσεως Χριστού Λουτρακίου, με θέμα «Η χρήση της ελληνικής παιδείας από τους πατέρες της Εκκλησίας μας». Την επόμενη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου, ο μιλητής ο Πατήρ Αγάπης. Και πάλι, καλό σας βράδυ, ο Θεός μαζί μας. Και αφήνω να το